Γιάννη, καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα session του Human Stripping. Είναι εδώ ο Γεράσιμος, ο Βασκάδη, θα έρθει σε λίγο. Οι Άλκηστες, ο Γιώργος, ο Αποστόλης, ο Πάνος και εγώ. Δεν έχω πολύ όρεξη σήμερα να κάνω μεγάλο τέτοιο, οπότε πάμε καθιά στην πρίληψη. Άλκηστη, τι έγινε την προηγούμενη φορά? Τελικά, αυτοί που μας μάζεψαν με το διαστημόπλαιό τους ήταν πειρατές του διαστήματος. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχε και ένας άνθρωπος, ο οποίος, όπως ήταν φυσικό, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον μας. Μας είπαν πως η αμοιβή για να μας παραδώσουν τους ζωντανούς ήταν 1 εκατομμύριο credit, αλλά ό,τι και ήδη γνώριζαν ποιος είχε κάνει αυτή την προσφορά. Αποφασίσαμε να μην εμφανιστούμε όλοι οι άνθρωποι στο σημείο συνάντησης, σε περίπτωση που όλο αυτό ήταν παγίδα. Έτσι, από το διαστημόπλαιο κατέβηκε ο Γιώργος με την Τάιρα και δύο από τους πειρατές, ο Σπύρος και ο Γεράσιμος, έμειναν χαλαρά στο σκάφος. Στο σημείο συνάντησης, τους περίμενε μια φιγούρα με κουκούλα, η οποία εμφανίστηκε μέσα από το σκοτάδι. Υποσχέθηκε στον Γιώργο πως αν τον ακολουθούσε, θα απαντούσε σε όλες τις απορίες του. Αν και η πρόταση ήταν δελαστική, την απέρριψε. Ο άγνωστος ζήτησε τα λεφτά. Ορίστε. Ναι. Ο άγνωστος ζήτησε τα λεφτά του πίσω, καθώς η συμφωνία αναβάγησε. Οι καλοί πειρατές επέστρεψαν τα credits και ετοιμάστηκαν να γυρίσουν στο υπόλοιπο πλήρωμα. Δεν ήταν τόσο απλό όμως. Αποδείχθηκε πως συντάχθουν κρύβονταν πίσω από όλο αυτό και ξέψασε μια μεγάλη μάχη. Ο Σπύρος με τον Γεράσιμο έφτασαν όσο πιο γρήγορα γινόταν. Η κατάσταση ήταν τραγική. Οι Ντάρθμοι συμπεριτερούσαν σε αριθμό και οι σύμμαχοί τους ήταν ανέστητοι ή βαριά τραυματισμένοι. Στο τέλος, κατάφεραν με τη βοήθεια του Γιώργου να σκοτώσουν όλους τους εχθρούς, ακόμα και τον αρχηγό τους, χάρη στον Σπύρο. Το τίμημα που πληρώσαμε ήταν μεγάλο, καθώς ένας από τους πειρατές, και η Τάιρα, δεν ήταν πλέον μαζί μας. Οι δύο ομάδες αποφάσισαν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να φορευθούν μαζί. Κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα φέρει αυτή η ένωση. Ο Σπύρος τι έπαθε? Εγώ δεν έπαθε τίποτα. Απλά ήθελα να πει ότι έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον boss. Ότι? Έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον boss. Α. Κάτι που δεν έπρεπε να κάνει, αλήθεια. Δεν έπρεπε να το κάνει. Θα μπορούσατε να κρατήσετε να τον ανακρίνετε. Δεν αλλά... το σκέφτηκε. Δεν πειράζει. Εκείνη την ώρα, ναι. Μέσα στην. Αδραναλίνη λέγεται. Μέσα στο hack and slash. Ωραία. Επομένως. Δηλαδή, τι? Έχασα τα παντούρι. Αμός. Ηλεφαντόλυνα, το μυστήριο. Θα έβλεπα πίσω τις εικόνες. Είστε λοιπόν μέσα στο σκάφος των Σβάνς. Μίστερ M, τους βλέπεις να μπαίνουν μέσα. Την Τάιρα στον νόμο. Φαίνεται ανέστητη. Αυτό. Τι κάνετε? Τη φιγούρα μου. Η αρχή. Βασικά είχαμε παίξει και είχαμε μπει μέσα, παιδί μου. Είχαμε βάλει σε κάψουλες και είχαμε μιλήσει ναι, 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 ότι πρέπει να πορευτούμε μαζί. Μπράβο, ναι. Πες τι είχατε κάνει μέχρι να βρω τον Αποστόλη. Όχι, αυτό είχαμε πει μέσα στο δωμάτιο. Προσπαθήσαμε να βάλουμε στο θάλαμο γιατί άσχησε εκεί πέρα και την Τάιρα και το αφεντικό το δικό του. Γιατί και αυτοί χάσανε ένα άτομο του πληρώματος, ο οποίος πέθανε. Δεν μπορούσαμε να το μεταφέρουμε καν πίσω. Ναι, ναι. Η Τάιρα έγραψε τα μηχανήματα ότι όντως είναι κλινικά νεκρή, κεφαλικά νεκρή, όπως λέγεται. Και τον αρχηγό τη προλάβαμε και τον σώσαμε. Και είπαμε πλέον ότι αυτό που έγινε ήταν παγίδα και για τους μεν και για τους δεν. Εμάς για τους σκοπούς που μας θέλαν και τους υπόλοιπους γιατί απλά μπλέχτηκαν σε αυτή την ιστορία. Και αφού πλέον ματώσαμε και πολεμήσαμε και πεθάναμε μαζί, θα πορευτούμε οι υπόλοιποι σαν ομάδα. Οι εναπομείναντες. Οι εναπομείναντες. Τι κάνετε, ο Κλόβ είναι στην ανάρρωση, ο οποίος και αυτός γύρισε σε άθλια κατάσταση. Ο Κλόβ ή Κλόβ, δεν ξέρετε. Ή το Κλόβ. Ο μόνος ο οποίος είναι σε καλή... Πόσα υπάρχουν ρε πάνω στο διάστημα. Στη γη υπάρχουν 42 φύλλα στο διάστημα. Μετράς και το ελικόπτερο ή χωρίς το ελικόπτερο. Πατσί. Όλα, όλα, όλα. Στη γη έχουμε 42, στο διάστημα πώς έχουν. Όχι, είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Δεν έχουν την εξελιγμένη θεωρία αντίληψη δικιά μα. Μίστερ M, ο μόνο που βλέπει που γυρνάει σχετικά αλόβητο είναι ο Γεράσιμο, ο οποίο απλά έχει λίγο αίμα στο χέρι του. Όλοι οι άλλοι είναι σε άθλια. Για να κόψει ματάκι στο χέρι. Τι να πω, εντάξει. Δεν λέω κιόλα. Δεν το έχει χαρακτηρίσει το κλάμα. Αλλά.
σκέφτομαι το τώρα τι θα γίνει. Πώς θα πορευτούμε. Είμαι λίγο πιο ψυχρό. Που νομίζω εδώ πρέπει να εστιάσετε σε αυτό το session. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Το πιλωτήριο του σκάφους, τον... το καλαμάρι το έχω μαζί μας, ε. Ποιο είναι το καλαμάρι. Ναι. Ναι. Το οποίο βοήθησε κιόλας στα όπλα. Γκάμισε. Όταν... όσο ήμουν εδώ πέρα... όσο ήμουν εδώ πέρα στο σκάφος, είχα επεξεργαστεί καθόλου το πιλωτήριο. Όχι. Ο οδηγός του σκάφους, να ξέρεις, είναι ο Γιώθρα, αυτός εδώ, ο δεύτερος, ο πρώτος πιλότος. Α, αυτός ήταν ο άνθρωπος που τελικά δεν ήταν άνθρωπος και μεταμορφώθηκε σε αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί να και κάνεις... αυτός που είχε πάρει την εικόνα του ανθρώπου. Τι? Αυτός που είχε πάρει το ήμα του ανθρώπου. Από εμάς. Από εσάς. Μπορεί να αλλάζει τη μορφή του να μοιάζει σε ό,τι θέλει. Και έκανε copy σε κάποιον συγκεκριμένο χαρακτήρα ή όχι. Έναν... έμοιαζε ένας generic human άντρας λευκός με περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά με εσάς. Οκ. Αλλά είναι mimic. Ναι. Νομίζω έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Καλά, πολλά προβλήματα έχουμε, εντάξει. Αλλά ένα σημαντικό, ότι από ό,τι καταλαβαίνω μας ψάχνουν οι Darthons παντού. Ναι. Και με την πρώτη ευκαιρία, π.χ. στον πλανήτη που πήγαμε, που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να ξέρουν ότι είμαστε εκεί. Όπα, παιδιά, ήρεμα. Αλκιστή. Αλκιστή. Την έκλεισε. Εντάξει. Για πες ρε Σπύρο. Ότι ακόμα και εκεί που δεν θα έπρεπε να ξέρουν, θεωρητικά, μου, ότι είμαστε, είχαν φωτογραφίες μας από την κάμερα. Ναι, την κλείνω. Ρε παιδιά, κάποιος κάνει στο Σπύρο. Την κλείνω την άλλη. Παρ' όλα αυτά, ξέρανε, παιδί μου, ότι ήμασταν εκεί πέρα. Είχαν φωτογραφίες από, από τις κάμερες της ασφαλείας. Άρα, έχουν μάλλον και τα μέσα να μας ψάξουν που είμαστε στο γαλαξία. Και προφανώς τα λεφτά να προσλάβουν κόσμο για να μας κυνηγήσουν. Μέσα. Bounty hunters. Bounty hunters, δεν ξέρω πώς σου λέτε εδώ πέρα. Οπότε, μήπως να πρέπει να ασχοληθούμε πιο ενεργά με τους Darthons που μας κυνηγάνε. Εκτός αν έχουμε κάποιον τρόπο άλλο να κρυφτούμε, ώστε να μας βρουν, αλλά αν μας βρήκαν σαν generic πλανήτη, ξέρω εγώ, που είχε και δικιά του ασφάλεια. Ναι. Μήπως ειδοποιήσαν και το Synthians κιόλας και πλακώσαν οι Synthians. Καλά, όχι, οι Synthians μάλλον είχαν ενεργειακό του σκοπό. Αλλά... έχουν τα μέσα, αυτό εγώ καταλαβαίνω αυτό βασικά, ότι έχουν τα μέσα και έχουν και, και τους πόρους για να μας κυνηγήσουν στο διάστημα. Που φαντάζομαι αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Γιώργο, όχι Γιώργο, Πανώ, στο Range Weapon να έκανες το Micro τελευταίο 2.8. Το έχεις δει έξι. Έχεις κάνει level up. Ναι, το είχα ετοιμάσει ήδη και το είχα γράψει από κάτω. Ωραία, το φτιάχνω τώρα. Α, επίσης να ξέρετε, από σήμερα, αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, δηλαδή επειδή το strength δίνει damage, η άμυνα στο physical θα είναι το endurance. Για να μην δίνει το strength τα πάντα, είναι πολύ σπασμένο έτσι. Α. Εντάξει, στο respect θα τα κάνουμε αυτά πάλι. Ναι, ναι. Range weapons. Άλκη, κάνεις πολύ φασαρία ρε, κάτι κάνεις εκεί πέρα και ακούγεται ντουπ ντουπ συνέχεια. Σαν πλυντήριο που έκανε στέλνουσμα. Οκ, θα το κοιτάξω να το φτιάξω λίγο. Γι' αυτό σε έκλεινε. Λοιπόν, έτοιμος Αποστόλη. Οκ. Οπότε, για να μην χρόνο το δούμε, λέω μια τον Γιώθρα, αν μπορώ να γίνω τέτοιο, παιδί μου, πιλότος, μαζί με αυτόν, ας πούμε, το σκάφος. Συμπιλότος. Εννοείται, σου λέει, εννοείται. Απλά δώσ' μου λίγο χρόνο, ας πούμε, να εξοικειωθώ μετά με το πιλωτήριο. Ναι, μπορώ να σου λέει, έλα μαζί μου και πάμε να σου δείξω.
καμιά ώρα καθόμαστε και τσεκάρω το πιλωτήριο. Ρίξε ένα piloting check έτσι να δούμε πόσο γρήγορα θα εξοικειωθείς. Τρία success. Ωραία, ναι, σε καμιά ωρίτσα άνετα. Σου δείχνει όλα τα κουμπιά, σου δείχνει τη λογική, δεν είναι και πυρηνική φυσική για σένα, δεν έχει πιλωτάρει μόνο ένα σκάφος στη ζωή σου. Ναι, από αυτό. Και σκέφτομαι την επόμενη κίνησή μας, ρε παιδί μου, πώς θα κινηθούμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Πώς το λένε. Πανώ. Καλήστε. Ο Ρέθνον αυτό, είναι πάνω μαζί μας, έτσι. Ναι. Βασικά δεν ξέρω και ποιος άλλος μπορεί να είναι μαζί, αν είναι... Ο γιος θα μένει στο πιλωτήριο για να έχει τον νου του απλά. Του λέω τον Ρέθνον, ξέρεις μήπως ή δεν ξέρω γιατί... Δεν είμαστε, εντάξει, προφανώς δεν είμαστε με διάστημα. Δεν ξέρουμε τι τεχνολογία υπάρχει εκεί πέρα έξω. Υπάρχει καμία πιθανότητα να μπορούμε από αυτό το κουφάρι να τραβήξουμε οποιαδήποτε πληροφορία. Κάποιος επιστήμονας να μπορεί να συναντήσει στον εγκέφαλό του κάτι... Δεν ξέρω, οτιδήποτε θα μπορούσε να μας βοηθήσει να πάρουμε πληροφορίες από αυτό το κουφάρι. Σου λέει, θα πρέπει να ψάξουμε, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Πώς θα μπορούσε να γίνει. Τι, μπορεί και να υπάρχει, σου λέει, απλώς δεν το γνωρίζω εγώ. Ναι, κατάλαβα. Εγώ ρωτάω και το Γιώθρα, θα ρωτήσω και εδώ πέρα. Μήπως υπάρχει κάποιο... μηχάνημα ή δεν ξέρω τι, το οποίο θα μπορεί να μας αλλάξει την εμφάνιση. Γεια! σου λέει... Α, ήρθε ο Γεράσιμος. Εντάξει, παιδιά. Ωραίο το σημερινό session, γεια σας παιδιά. Μόλις τελειώσαμε, ναι, μας πέτσε στο τελείωμα, ρε φίλε, κρίμα. Άντε πάει, ρε. Γεια. Λοιπόν, σου λέει αυτός ότι ναι, υπάρχουν κάποια μηχανήματα που μπορεί να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά σου για να σε αλλάξουν εντελώς εμφάνιση. Υπάρχουν σαν projectors ουσιαστικά γύρω σου, αλλά κάποιος ο οποίος έχει ειδικά scanners ή έρθει από κοντά μπορεί να παρατηρήσει την αλλαγή. Θα χαμηλώσω την κάμερα. Μήπως πρέπει να αγοράσουμε κανένα τέτοιο. Για το αν θα κυκλοφορούμε σε πλανήτες. Ναι, ίσως να είναι σωστό αυτό. Πρώτα απ' όλα νομίζω πρέπει να φτιάξουμε το σκάφος όμως. Γενικά φαντάζομαι όλα αυτά που θα θέλουμε δεν είναι φθηνά. Κοιτάξτε, αν... πώς το λένε... Φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας να παραδώσουμε τον καλαμάρι. Ναι. Αυτό σχεδόν τον κουαρό σκέφτηκα. Ναι. Θα πληρωθούμε. Ναι. Το σκάφος, ποιο σκάφος, αυτό εδώ πέρα ή το δικό μας. Το άλλο, το δικό σας είναι... Α. Πάνε πλανήτες, πάνε όλα. Α, όχι, εντάξει. Αυτό θέλει φτιάξιμο. Ναι. Ναι, γιατί υπήρχε και ένα σκάφος των... αχ, πώς λέγονται, ρε. Ντάρθονς. Τον Ντάρθονς. Α. Οκ. Άρα πάμε στον Κουαρό. Ναι. Πάμε ναι, μπορείτε. Στον... Μπορείτε, ναι. Πάμε στον Κουαρό. Μισό το Καλαμάρι δεν ασχολούνταν με τεχνολογίες εγκεφάλου. Που είχε φυτέψει και κάποιος έψει στο Γιώργο κάτι... Ναι. Ναι, με virtual reality και τέτοια. Ωραία, πάω και το πιάνω, ρε παιδί. Κάνω την ίδια ερώτηση που κάνω στον άλλο τύπα. Τον βλέπεις φοβερά αγχωμένο και πεισμένο, αλλά και ταυτόχρονα excited, ρε παιδί μου, ότι έζησα μια περιπέτεια στα αλήθεια, ξέρω εγώ, δεν... Είσαι πλέον πολεμιστής, του λέω, είσαι... Σου λέει, ναι, κατάφερα και βοήθησα στο να ρίξουμε το εχθρικό σκάφος. Μούτσο Γκράντε πολεμιστής. Τι? Πολύ μεγάλος πολεμιστής, το Μούτσο Γκράντε είναι τεχνικός τίτλος, λέω, στο χωριό. Στο χωριό, μάλιστα, ωραίο. Είναι το χωριό, σου λέει. Να θυμίσω κάτι. Ναι. Εγώ έχω δώσει αίμα σε αυτόν τον πλανήτη που είχαμε πάει, στο γιατρό, πολλά ελικοπτεράκια που αποτελούνταν από πολλά ελικοπτεράκια και εγώ είχα δώσει το αίμα μου. Στο γιατρό, ναι.
Οπότε μπορούμε να πάμε αν έχει κάποιο νέο για, το, για, το, για, για, για τους ανθρώπους. Α, σωστό. Πάμε και το ρωτάμε. Στο ΙΚΑ που πάω, πάντως σε τρεις μέρες θα έχουν τα αποτελέσματα. Πού πας? Σε ποιον πας, σε άλλο γιατρό? Πάνω την δεύτερη δεν μπορούσε. Είναι ένα κύκλωμα γιατρών. Τι παίζεις, ας πούμε. Άσε, δεν θες να μπλέξεις με αυτό. Ωραία, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, ναι, ναι. Κάνω στον Καλαμάρη την ίδια ερώτηση που έκανα στον άλλον, Ρήμα. Ότι αν ξέρει κάποιο, γιατί αν αυτό ασχολείται με τον εγκέφαλο, ξέρω ότι μπορεί να έχει διαβάσει κάποιο επιστημονικό άρθρο, το οποίο λέει ότι φέραμε ένα νεκρό εγκέφαλο σε λειτουργία πάλι και μιλήσαμε μαζί του για 5 λεπτά. Όχι, σου λέει δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο. Μπορώ να ψάξω όμως στο ίντερνετ. Στο Galaxy Net. Ψάξε. Θα ψάξω. Θα ρίξω μια ματιά, λέει, είναι κανένα τώρα. Θα ένας μεγάλος πολεμιστής σαν εσένα, απλό. Θα είναι παιχνιδάκι. Καλά σου λέει, δεν είναι τόσο απλή η ζωή. Αλλά ναι. Δεν έχεις δύναμη, δεν πάντα είναι απλά. Ναι, σου λέει, ναι. Τέσσερα, θα ψάξω. Ξεκουραστείτε, λέει, δεν φαίνεστε και πάρα πολύ καλά. Εκτός από σένα και κοιτάει ένα γυράσιμο. Δεν το απαντάω. Ωραία, ξεκουράζεστε, να το πάμε λίγο γρήγορα. Φτάνετε στον Έντια. Ας πούμε ότι είστε full ζωή, μετά από περίπου 50 ώρες. Ωπα, 50 ώρες, κάτσε. Πόσο παίρνω? Διάβασμα. Πες ότι διαβάζεις αρκετά. Τις 50 διαβάζεις, τις 25, τις μισές, κάτσε και διαβάζεις. Και το Σπύρο τώρα με το διάβασμα. Κλαίω και δεν τα είναι, λίγο λες. Φιτουκλάκι, μαλάκι. Ωραία. Ποιοι θα κατεβείτε στον πλανήτη? Προσγειώνεστε κανονικά. Κατεβαίνω εγώ. Στον Έντια πάτε, σωστά? Ο Έντια ήταν με τους λοποδίτες και τους κλέφτες και τους όλους, α. Ναι, ναι, εκεί που είναι ο Κουάρο, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να πάω στο γιατρό, οπότε θα κατέβω. Ωραία, ποιος άλλος θα... Δεν ξέρω, καλό οι humans να πηγαίναμε στο γιατρό. Θα κατέβω κι εγώ, μαζί τους, για να πάμε στο γιατρό. Για να πω το συστηματικό, ρε παιδί μου, για να μπορώ να μπει. Κλόβ, ξυπνάς κι εσύ, εννοείται. Ωραία. Κοιτάω δυο γλώσσες, θα έρθω στο γιατρό εσύ ή όχι? Όχι, στο γιατρό δεν θα έρθω. Εντάξει, ας πάμε οι δύο τουλάχιστον, παιδί μου, που έχουμε ξαναπάει. Ωραία. Εμένα δεν με είχε δει έτσι. Όχι. Του είχαμε πει βέβαια, αλλά δεν τον είχες, δεν τον είχες. Α. Δεν πάω. Αυτό. Και πάμε εκεί πέρα. Λέω στη γραμματεία το συστηματικό και μπαίνουμε μέσα. Ωραία, λοιπόν, μισό. Πάτε. Ποιος θα... Κλόβ θα πάσει ή όχι μαζί τους? Μισό λεπτάκι, παιδιά, ναι. Σηκώνομαι και αφού μου εξηγούν τι έχει γίνει, να φανταστώ η δική μου και η δική τους. Ναι. Κάνε. Σας λέω ότι λυπάμαι πολύ για το... που χάσατε κάποιον από την ομάδα σας. Χάσαμε. Εμείς λυπούμαστε για και ρωτώ σε αυτόν τον γιατρό γιατί θα πάτε, ποιος είναι, να τον ξέρω. Έτσι, μην υπάρχει, το λέω μια. Έλα. Σου λέω, ρε παιδί μου, σου περιγράφω ποιος είναι και τις συμφωνίες. Χόρχοθ. Ο Χόρχοθ, ναι. Μπράβο. Μάλιστα. Και σου εξηγώ τι παίζει και ότι αναλαμβάνει και παράνομες υποθέσεις. Ναι. Χωρίς να είναι περασμένα στα χαρτιά και σε όλα αυτά. Αυτό. Μάλιστα. Και είχαμε δώσει αίμα ανθρώπων για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις και να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Και όπως είπε ο Γεράσιμος, κάνουμε μια ερώτηση. Οκ. Αν είχε και μεταδελέσματα. Αυτό. Οπότε λέω εσύ μπορείς να πας με τον Γιώργο και τον Σπύρο στον Κουαρό. Όχι, εγώ είπα θα έρθω στο γιατρό. Άρα, εσύ με τον Γιώργο στον Κουαρό. Καλό θα ήταν. Ναι. Καλό θα ήταν να είσαι κι εσύ ο μοναδικός που ξέρει. Ναι, όντως. Με σένα έκανε τη συμφωνία.
Άρα πάμε όλοι μαζί. Θα ήθελα να έρθω και εγώ μαζί σας. Ωραία, πάμε πρώτα στα... Πρώτα να τον γνωρίσω, γιατί είναι καλό contact από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπαίνω ξανά με αυτόν τον ανώμαλο μέσα. Εντάξει. Ορίστε. Ένας-ένας, παιδιά. Πάμε όλοι μαζί και στο γιατρό και μετά μόλις δούμε τα αποτελέσματα του γιατρού περιμένουν κάτω οι υπόλοιποι. Ανεβαίνω. Στο γιατρό δεν θέλω να πάω, θα του χυμίξω να πάω. Ρε, θα κάτσετε κάτω και θα ανεβώ μόνο εγώ στο γραφείο του μαζί με τον Γεράσιμο. Κι εγώ. Απλά να είμαστε όλοι κοντά, ας πούμε, αυτό. Εντάξει, αυτό ναι. Αυτό ναι. Ωραία. Αυτό έτσι κάνουμε. Έτσι πράττουμε. Εγώ δεν μπαίνω στον ανώμαλο μέσα. Δεν μιλάμε για τον, μιλάμε για τον γιατρό. Απλά το τονίζω. Εντάξει, κομπλέ, κομπλέ. Εντάξει. Ωραία, άρα καταλαβαίνετε όλοι. Κλόβο, από το πλήρωμά σου θα αφήσει κάποιον πίσω. Είναι ουσιαστικά άλλοι δύο μένουν. Όχι, θα να του αφήσω πλέον. Μπορεί να μείνει και δύο πίσω, αν θέλει κάποιο να σε έρθει, αλλά ένα οπωσδήποτε να μείνει στο πλοίο. Πάρε το Γιώργαν μαζί σου, λέω, με τη μορφή ανθρώπου. Σου λέει ο Ρέθνον ότι απλώς όταν πάρετε τα χρήματα, σου λέει, στείλτα μου στο λογαριασμό για να πάω να αγοράσω ανταλλακτικά για το σκάφος να αρχίσω να το επισκευάζω. Συγγνώμη, για να θυμηθώ κάτι, ο Σλότου ήταν κομπλέ με τον να τον παραδώσουμε στον... Ναι, ναι. Ναι, αρκεί ο Γιώργος να φοράει κάθε βράδυ που θα κοιμάται την, στο κεφάλι το τσιπάκι για να διαβάζει. Ναι. Και η αμοιβή πώς είναι? Δεν ξέρετε. Τι πράγματα? Δεν ξέρει κανείς για την αμοιβή. Μόνο πιστόλες. Α, ναι. Ρωτάω, θα πρέπει λίγο να κανονίσουμε την αμοιβή, γιατί είδατε, το σκάφος μας έχει καταστραφεί. Η αμοιβή είναι πιο μεγάλη και από το... και από το πόστο των επισκευών. Μην ανησυχείς. Θα ήθελα να ξέρω πως καταλαβαίνεις. Πρέπει να ανησυχείς. Παρακαλώ πολύ. Ναι, αλλά ανησυχώ. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλα είναι under control. Και φεύγω. Δεν φορά, αντιποθέτω, στολές και τέτοια, έτσι, κανονικά πάτε. Όχι, έχει αντιποθέτω. Ωραία. Κατεβαίνετε λοιπόν από το σκάφος. Κλασικά το σκάφος έχει καταχωρηθεί με τα στοιχεία σας. Συγγνώμη, στο πλανήτη. Συγγνώμη πάνω. Ναι. Ο Γιώργαν ήρθε τελικά μαζί μας που σου είπαμε τη μορφή ανθρώπου? Όχι, θα μείνει πίσω με το σκάφος. Κλόβ. Θα έρθει ο Γιώργαν με τη μορφή ανθρώπου που σου είπα? Ο Γιώργαν μπορεί να αποφασίσει και από μόνος του επίσης. Γιώργαν, θέλεις να έρθεις? Θα προτιμούσα να κάτσω στο σκάφος, δεν θα μείνει κανείς πίσω, σου λέει. Στο σκάφος θα πάω. Ο Ρέθμαν θα φύγει σε λίγο. Μόλις πληρωθείτε, θα φύγει για να πάει να πάρει τα ανταλλακτικά. Ναι. Εδώ στους Βάντζ είμαστε, δεν υπάρχει ακριβώς. Μπορεί ο καθένας να παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Α, μπουρδέλες. Είμαστε. Σημαντικός τίτλος από το χωριό μας, γι' αυτό. Οκ. Μπουρδέλο. Αυτό δεν σημαίνει σπίτι δίπλα στο νερό. Τι σκέφτεσαι? Μπορδελό. Τέλος πάντων, πάμε. Κάθεστε λοιπόν, κατεβαίνετε λοιπόν στον Έντια, κλασικά, μεγάλα κτίρια, μαγαζιά, περίεργος κόσμος ο οποίος κάνει, πώς λέγεται το populate? Social. Ο οποίος βρίσκεται στον πλανήτη, ναι. Περίεργοι τύποι στα στενάκια, άλλοι οι οποίοι στέκονται σε γωνίες και πλακιτάνε. Δυνατή μουσική. Εξωγήινη πάρα πολλά είδη. Αυτά. Εντάξει, παιδί μου, για μην χρονοτρέπουμε μες στην πόλη. Κατευθυνόμαστε κατευθείαν στο γιατρό. Ανεβαίνω πάνω. Με ποιον άλλον? Κι εγώ. Κι εγώ ανεβαίνω. Αυτοί που είχαν πάει, όπως τώρα, εγώ και γελάσουμε. Α, κι άμα θέλει και άντιστε ο Κλόβ, γιατί θέλει να γνωρίσει το contact. Ωραία. Άρα να λες για τον εαυτό σου μόνο. Άρα μένει ο Γιώργος με τον Σλότιο κάτω. Γεράσιμο, μην χάσει, να πει την εξουσία. Ο Σλότιο τελικά ήρθε.
Από ο Καλαμάρης, Καλαμάρης. Όχι, συγγνώμη, ο Καλαμάρης είναι αυτός. Νομίζω ότι είναι ο Άρης. Μπαίνετε στο γραφείο του γιατρού, η κλασική ρομποτική, πώς το λένε, assistant του. Σας λέει, παρακαλώ. Τι σας απαντάω, και της λέω, το συνθηματικό λέω, ας πούμε, για τον γιατρό. Παρακαλώ, λέει, περάστε. Σας ανοίγει, μπαίνετε μέσα στο τεράστιο γραφείο του, έτσι με το τζαμένιο που βλέπει ένα κομμάτι της πόλης από πίσω. Βλέπετε ότι ο γιατρός σας, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, all over the place. Είναι λίγο εδώ, λίγο εδώ, λίγο εδώ, λίγο εδώ. Κάνει 4-5 δουλειές ταυτόχρονα, αλλά μόλις μπαίνετε μέσα, βλέπετε, ενώνεται το σμήνος και φτιάχνει αυτό το ανθρωποειδές και λέει «Καλησπέρα σας». Χόρμοντ, πέρασε καιρός. Γεια σου, Mr. M, τι κάνεις? Πολύ καλά. Εγώ. Δεν είναι καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω αν είχες τίποτα αποτελέσματα από το δείγμα. Α, ναι, 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 ναι. Λέει το δείγμα του χρόνου. Το δείγμα του ανθρώπου και δείχνει εσένα, Γεράσιμε. Λέει... Ναι, είσαι μεταλλαγμένος. Δεν είσαι καθαρός άνθρωπος. Έχεις DNA ανθρώπου, το οποίο είναι ένα DNA που δεν έχω ξαναδεί. Αλλά το υπόλοιπο DNA το έχω ξαναδεί. Μάντεψε ποιο είναι το δεύτερο DNA της. Τάφος. Ωχ, φοβερή μοντευσιά, λέει, αλήθεια, είναι. Λέει, έχεις DNA Τάρθον και γι' αυτό έχεις την ικανότητα. Α, όχι, συγγνώμη, δεν είσαι εσύ αυτός που έχει τα τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Wakwaks, λέει. Wakwaks έχουν αυτή την ικανότητα να ενώνονται με αυτούς τους ξενιστές. Αλλά ο ξενιστής, να ξέρεις, τους σκοτώνει μετά από λίγο. Όχι ο ξενιστής, ναι. Ο οργανισμός αυτός τους τρώει σιγά σιγά από μέσα. Τους κάνει πιο δυνατούς, αλλά εξασθενεί το σώμα τους. Κάνει το αίμα τους μόνο πιο δυνατό. Να. Εγώ που είμαι άνθρωπος έχω κάποια αντοχή ή θα φύγω σαν τον Βάτραχο. Φαίνεται ότι το δικό σου σύστημα αναπαραγωγής των κιτάρων σου είναι δυνατότερο από τον Wakwaks και προλαβαίνεις και αναπαράγεις πιο γρήγορα από αυτά που τα κύτταρα που σου καταστρέφουν. Yes! Είσαι ένα νέο είδος. Καλό είναι να αναπαραχτείς, σου λέει, για να μείνει αυτό το είδος. Μπορώ να σε βοηθήσω εγώ να αναπαραχθείς, αν θες. Άμα μου έχεις κάτι καλό, ναι. Σου λέει δεν θέλω τίποτα, θέλω απλά τη συνένεσή σου για να φτιάξω κάποιους κλόνους σου. Α, τέτοια αναπαραγωγή. Ναι. Α, εγώ θέλω συνέστημα και τέτοια, δεν μπορώ έτσι. Τι είναι το συνέστημα? Αγκαλίτσες, φυλάκια, τέτοια. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Όταν μια μέλισσα αγαπάει πολύ μια άλλη μέλισσα. Αν θες να καλύψεις φυλάκια μπορεί να πας στο σχολείο μετά. Υπάρχουν μόνο κανόνες και η αίσθηση της ενότητας. Τι είπες, Αλεξτή? Τίποτα, όχι, αρπή. Τόσο ο Χόρθοτ. Δεν είμαι ρηχός, σου λέει, απλά το είδος μου δεν θα μπορούσε να επιβιώσει, έτσι είμαστε πάρα πολλοί. Ο δικός μου πληθυσμός, σου λέει, είναι 6-3 εκατομμύρια, άμα ο καθένας είχε τη δική του αίσθηση της λογικής και τη δική του επιλογή, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αυτός που είμαστε τώρα. Σωστό, σωστό. Σωστό. Οπότε γεράσε να παίζεις μπαλίτσα, άμα θέλεις. Free will, έχεις. πετάνε 2-3 μέλησες από πάνω σας και λέει, σας βλέπω ταλαιπωρημένους όλους. Πέρα από σένα, φυσικά. Γεράσιμε. Τι έχει μου έτσι. Γεράσιμε πάνω στο τραπεζάκι, τράβα μία. Μπουνιά. Και πάμε να φύγουμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον... τον αγαπητό γιατρό πριν να φύγουμε. Ναι. Είσαι, ουσιαστικά είσαι hive mind. Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν έχω ξαναδεί hive mind και αναρωτιόμουν... Είμαστε από τα λίγα βιολογικά hive minds, αλλά υπάρχουν και τα τεχνητά mind hive minds. Τα τεχνικά, ναι. Τα τεχνητά, βέβαια. Οι sentients. Μάλιστα.
Μπράβο! Μπερδεύει το πράγμα. Και πώς δουλεύει ακριβώς? Ποιο πώς δουλεύει τι? Το hive mind. Ναι, το hive mind ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει ένας πυρήνας που ελέγχει όλα τα άλλα και στέλνει σε εμάς όλα τα άλλα. Ή το καθένα έχει δείξει σου λέει. Όχι, σου λέει, εγώ αυτή τη στιγμή έχω... Υπάρχουν ουσιαστικά, σου λέει, οι βασίλισσες και οι υπηρέτες. Αυτή τη στιγμή μέσα μου έχω 6 βασίλισσες. Σε περίπτωση που πάθει κάποια, κάτι αναλαμβάνει οι υπόλοιποι, οι άλλοι. Και συνεχώς, ακόμα και αν πεθάνει μία, να παράγω και να έχω 6, ώστε... Ακόμα και 5 να πεθάνουν, να υπάρχει κάποια. Γιατί χωρίς τη βασίλισσα δεν μπορώ να ελέγξω τους υπόλοιπους. Εγώ μου. Τι είναι αυτό, σου λέει. Και βλέπεις τον Αποστόλη παίρνει μια μικροσκοτόστρα. Σου λέει, οι υποθέσεις μας είναι, δεν ξέρω, απλώς το έχω μελετήσει λόγω είδους, όπως καταλαβαίνεις, ότι και οι Σύνθιανς κάπως έτσι λειτουργούν, έχουν κεντρικούς υπολογιστές, σου λέει, υπολογιστικά συστήματα, στα οποία αποθηκεύουν την προσωπικότητά τους ο καθένας. Ίσως να έχουν και 3-4 backups και από εκεί ελέγχουν τα σώματά τους. Ναι. Και... Έτσι ακριβώς. Μέχρι εκεί. Ωραία. Μάλιστα. Γιατί ήθελα επίσης να ρωτήσω, προέρχομαι από μια άλλη ομάδα πέρα από τα παιδιά και αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαμε ίσως σε επόμενες επισκέψεις μας στον πλανήτη να σας επισκεφτούμε στην περίπτωση που σας έχουμε ανάγκη. Φυσικά. Άμα έχετε κάτι ενδιαφέρον να μου δώσετε, όπως αυτός εδώ ο άνθρωπος μου δώσε το αίμα του, φυσικά, αλλιώς μόνο με χρήματα. Ωραία, θα το έχω στο νου μου. Επίσης, καλό είναι να μην διαδίδεται παντού το όνομά μου. Όχι, καλό είναι να κρατήσουμε μια εκλεκτή μικρή πελατεία. Δουλεύουμε με χεμίσια. Χόρχο, να σε ρωτήσω κάτι. Φυσικά. Από ένα νεκρό πτώμα θα μπορούσες με κάποιο τρόπο να αποσπάσεις πληροφορίες ή θα ξέρεις κάποιον τρόπο να αποσπάσεις πληροφορίες. Πληροφορίες ως προς το πώς πέθανε, φυσικά. Όχι προς το πώς πέθανε, πληροφορίες που είχε ο εγκέφαλός του πρώτου πεθαίνει. Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό, όχι. Ούτε ξέρεις κάτι παροπλήσιο ή κοντινό. Νομίζω υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά μόνο για πτώματα τα οποία έχουν πεθάνει πολύ πολύ σύντομα, δεν είχαν καν αρχίσει να κρυώνουν ακόμα. Και όχι με μεγάλη ακρίβεια, τα όνειρα δεν μπορούσε, τα βλέπεις σαν όνειρα, θολά πράγματα, μπερδεμένα σκέψεις, ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια σειρά. Αλλά δεν χάνετε κάτι να δοκιμάζετε. Βρίσκεται σε αυτό το πλανήτη? Όχι. Αλλά μπορώ να σας βρω τα στοιχεία του και να σας τα δώσω με κάποια ανταμοιβή. Δεν έχουμε κασέρι. Πόσο το μαλλί? Δεν με ενδιαφέρει το χρήμα, λέει, θέλω το DNA αυτού και δείχνει το Σπύρο. Όχι, αυτό το χαμπτό είναι πολύ το μετακινό πράγμα. Του πρόξα, ρε μαλάκα! Δεν σπρώχνω. Δώσ' μου λίγο, Μισό. Ούτως ή άλλως, στο κάτω-κάτω. Αυτή τη στιγμή δεν μας βοηθάει γιατί το σώμα που έχουμε δεν είναι φρέσκο. Να το πούμε έτσι. Όταν θα έχουμε ένα φρέσκο πτώμα, θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά να σου δώσω το DNA. Οκ. Δώστε! Εντάξει. Σπύρο, σου βγάζω τον γκάκ. Τι? Βγάζω τον γκάκ και σημαδεύω. Λε, δώστο! Τι έλεγε! Δώστε! Τι να το δώσω, τι να το κάνουμε τώρα. Έλα, δώσ' το DNA σου. Σου λέει ότι ακόμα και να βρεις φρέσκο ζώμα μέχρι να σου δώσω τα στοιχεία για να ταξιδέψεις, θα είναι πολύ αργά. Οπότε καλύτερα να το ξέρεις από πριν την πληροφορία. Με αυτή τη λογική θα πρέπει να βρω και το φρέσκο πτώμα στον πλανήτη που θα είναι ότι πας. Ο γιατρός. Ή να το διατηρίζεις κάπως. Άρα γιατί δεν μπορώ να το διατηρήσω και μετά σου δώσω θέμα. Σωστό. Outsmarted the doctor. Ναι, αυτό δεν δίνω, όχι, δεν δίνω. Έλα ρε μαλάκα, δώσε. Δίνω, δεν θέλω να δώσω. Δώσε ρε μαλάκα. Γιατί να δώσω, φίλε. Άκου να σου το πω πρακτικά. Κάποια στιγμή θα ξαπλώσεις. Εγώ θα σε ρουφίξω. Όταν με ρουφίξεις θα το χάσεις κάποια στιγμή. Όταν με ρουφίξεις θέλω να δώσω. Είναι θέμα άντε όχι ωρών, ημερών. Πρόξω και θελός, να είμαστε καλά ρε φίλε. Γιατί καλά δεν είμαστε τώρα. Τι έχουμε.
Βλέπεις, εγώ με τον Χόρφο θα έχουμε δουλειές εδώ πέρα, δεν είναι... Μα και εγώ για δουλειές μιλάω. Δεν έχει εξωτερικούς παράγοντες. Εντάξει, όπως νομίζεις. Για δουλειές μιλάω κι εγώ. Είσαι το αφεντικό εδώ πέρα, το έχω σε μεγάλη εκτίμηση, δεν το έχω... Οκ. Εντάξει, πάμε. Του λέω για τον Χόρφο θα ξαναμιλήσουμε. Καλή συνέχεια. Θα ξαναλέμε, Χόρχο. Αντίος. Ωραία, φεύγετε. Κατεβαίνετε κάτω, βρίσκετε και τους άλλους δύο. Και πάμε στο Κουαρό. Εγώ στον άλλο του μαλάκα δεν πάω μέσα, να ξεκινήσω. Ποιος δεν θα μπει. Ποιος δεν θα μπει. Εγώ. Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Και ποιος άλλος, και ο Γεράσιμος. Και εγώ, το πάω από την αρχή. Okay. Οι υπόλοιποι λοιπόν φτάνετε στο μεγάλο κτίριο του Κουάρο. Μπαίνετε μέσα. Πάνω, περίμενε λίγα, περίμενε λίγο. Στον δρόμο καθώς συζητάμε, ρε παιδί. Μίστερ M. Έλα, αγάπη μου. Εσύ, αν ήταν να κάνεις ποζές το σώμα του Hive Mind, πώς θα το κάνεις ποζές? Από τις δάφτες. Από τους... Όχι, του γιατρού, ας πούμε. Του γιατρού. Δεν θα μπορούσα. Δεν μπορώ. Γιατί? Δεν μπορώ. Είναι από τα λίγα είδη που δεν μπορώ να κουμπώσω. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ναι. Ναι, δεν μπορώ να κουμπώσω. Γι' αυτό λένε, ας πούμε, κράτα τους φίλους κοντά και τους εχθρούς πιο... θα ακούω περισσότερο, ας πούμε, γιατί είμαι ευάλωτος, ας πούμε. Και όταν η φιλή ήταν έτοιμη να κατακτήσει και να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει ζάφτη τέτοιου είδους. Μάλιστα. Ενώ σε όλους τους άλλους, ας πούμε, ήταν πιο εύκολο να τους κερδίσουμε. Okay. Προτού μπούμε συμμαχία. Καλώς. Μισό λεπτό, εσύ όταν κάνεις ποζές δεν κρατάς αναμνήσεις στον άλλον αυτόν που κάνεις ποζές. Μόνο το κρέας. Μόνο το πέτσε λίγο. Κρίμα. Ακριβώς. Μόνο την πέτσε. Κρίμα, κρίμα. Εντάξει. Ναι. Ωραία, φεύγουμε, ανεβαίνουμε πάνω. Οκ. Ανεβαίνετε πάνω, ο Σπύρος και ο Γεράσιμος κάθεται κάτω στο υγρό στενάκι με διάφορους εξωγήινους να τους παρατηρούν. Παίζουμε στα video games μέσα. Οκ. Παίζετε στα video games στην αίθουσα πριν από το θρόνο του. Okay. Οι υπόλοιποι μπαίνετε στην αίθουσα του θρόνου, ας το πούμε. Ο Κουαρό με... σας αφήνουν φυσικά να μπείτε αφού βλέπετε ο Κουαρό είναι με κάτι γυαλιά τα οποία τα βγάζει. Λέει... Αρχίζει και κινείται με τα μεταλλικά του πόδια και σας πλησιάζει αφήνοντας γλίτσα πίσω του. Ναι. Και τον ακούτε μέσα από το μηχανικό του εξάρτημα στο κεφάλι να λέει καλώς ήρθατε, τέλεια. Γεια σου, Σλότιου. Ο Σλότιου μαζεύεται λίγο, λέει, γεια σου, Κουαρό. Πάντω περιέξτε το μου λίγο αυτό, εγώ δεν την έχω δει. Τον βλέπεις, είναι σαν ένα μεγάλος γυμνοσάλιαγκας. Ο οποίος μπροστά του έχει δύο μεταλλικά μηχανικά σαν πόδια. Ανάμεσα από τα πόδια του βλέπεις είναι σαν χέρια τα οποία μοιάζουν με γλώσσες και χέρια. Δεν είναι σίγουρος αν είναι γλώσσες χέρια. Και αντί για κεφάλι γυμνοσάλια και έχει ένα μεταλλικό αυτό το σαν βαρέλι που μοιάζει. Και από πάνω είναι ένα μυαλό σε ένα τζαμένιο πλέξιγκλας. Δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι ημισφαίριο. Σπάστο. Και βλέπεις όσο σας μιλάει σαν να τρίβει τις γλώσσες του τα χέρια του, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς. Είπε γενικά. Τέλεια λέει. Και βλέπω τον φέρατε αλόβητο. Μπράβο. Λέει ο Σλότι ότι ήρθα με τη θέλησή μου λέει. Θα κάνουμε αυτό και τέλος. Αλλά θέλω να ζητήσω κάτι. Του λέει ο Κουαρό για να ακούσω. Λέει θέλω να είμαι απομονωμένος στο δωμάτιό, να μην με ενοχλεί κανείς, να μην μου ζητάς τίποτα, θα στο κάνω και θα φύγω. Φυσικά λέει ο Κουαρό, φυσικά. Φυσικά, είναι πιο καλό το πρόγραμμα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και βλέπεις ότι περνάει δίπλα από τον Σλότιο και αρχίζει και τεντώνει τη γλώσσα του, το ένα χέρι του,
Σκέψα μεγάλη γλώσσα η οποία έχει μικρά πλοκαμάκια στα δάχτυλα προς τον Γιώργο. Γιώργο, το νιώθεις πάει τέλος πάντων, δεν ξέρω αν κάθεσαι. Δεν κάθομαι να με ακουμπήσει. Κάνεις ένα βήμα πίσω. Και δύο, μη σου πω. Βλέπεις, παγώνει αυτό η γλώσσα, η γλιώδη στον αέρα και λέει «Α, γιατί, γιατί αγαπημένοι μου, αγαπητέ μου άνθρωπε, νομίζω θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ ωραίες στιγμές μαζί σου», λέει. «Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να πάω με άνθρωπο». Αυτός δεν ήξερε τι ήταν. «Σίγουρα θα δοκιμάσω τώρα». Και κοιτάει λίγο τον... κοιτάει, δεν έχει μάτια. Και λέει στον Σλότιο «Σίγουρα θα με βοηθήσεις βέβαια να φτιάξω ένα ανθρώπινο, έτσι, μια ανθρώπινη προσωμείωση». Και αυτά του λέω, φίλε μου, έχουμε τον Σπύρο. «Α, πού είναι, πού είναι ο αγαπητός Σπύρος», λέει. «Πού είναι». «Το μωρό, το μωράμε». Η γεύση του την προηγούμενη φορά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ σεξι, τολμώ να πω. Και είμαι σίγουρος ότι βρήκε και τη δικιά σου γεύση ενδιαφέρουσα. Πού είναι, γιατί δεν είναι εδώ. Τι? Κάτσε, μέχρι την προηγούμενη φορά ότι πας με τέκνη σαν κατοικίδιο τον άλλον και τώρα τον Γιώργο χαλαρά, φιλαράκια, κουλτή. Δεν το δέχομαι. Πήρε πάτηση, εντάξει, από το είδος πήρε. Δεν το δέχομαι. Πλένεται. Τι κάνει? Πλένεται. Πλένεται. Πες του. Άμα δεν ενδιαφέρεται να έρθει, θα μπορούσα να δώσω κάποια χρήματα για να σας βοηθήσω. Και σου κολατάκια να του φέρεις, συνήθως με κολατάκια πέφτει. Επίσης δεν ξέρω, λέει στον Mr. M, δεν ξέρω αν πουλάς και αυτόν εδώ και δείχνει τον Γιώργο. Θα με ενδιαφέρει να αγοράσω και τους δύο. Πούλα τον. Δεν είναι πούλημα ακόμα. Πούλα τον. Αν τους νοικιάζεις πάντως θα μπορούσα να τους νοικιάσω για... 20.000 credits την ημέρα, τον καθένα. Νίκιαστον, νίκιαστον! Όχι. Όχι, δεν είναι για νοικίες. Έτσι όπως... έτσι όπως σας αισθάνομαι, λέει, αισθάνομαι ότι είστε χτυπημένοι και κουρασμένοι. Νομίζω 20.000 credits θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση, σωστά. Με βγαίνει μια φαγούρα λίγο πίσω στην πλάτη, λέω... θα ήταν καλό κασέ. Και σκέφτομαι επίσης ότι δεν θα πάρω λεφτά, οπότε κάπως πρέπει να το βγάλω κασέ. Κοίταξε. Πάω στο μυαλό μου, έτσι. Γιώργο, τι λες? Για μια μέρα. Ο Σπύρος δεν νομίζω ότι θα πει όχι. Εξαιρετικά λέει, εξαιρετικά. Αν του έχει και σοκολατάκια. Σου βγήκε σε ευκαιρία, Αγούστη. Θα το πούμε. Λέει, ωραία. Πότε να τον περιμένω, πότε θα μου τον στείλεις? Θα πάω. Θα πάω να τον ρωτήσω. Πότε μπορεί, πότε είναι έτοιμος. Να τον ρωτήσεις. Να τον ρωτήσω άμα είναι καθαρός και έτοιμος, ας πούμε, για το να σου έρθει. Ωραία, αν δεν είναι, πες του να ετοιμαστεί και πες μου τι ώρα θα είναι εδώ. Εντάξει. Αν το δεις, είναι λίγο μαγκωμένος. Ναι. Να ξέρεις ότι τον ξεκλειδώνουν οι συζητήσεις περί αρχιτεκτονικής. Α. Τι μου λέω πάλι. Εξαιρετικά. Τι μαλάκα. Εξαιρετικά. Ωραία λοιπόν. Επίσης τα χρήματα λέει, από ό,τι έμαθα θα τα βάλω κατευθείαν στον Quester InfoGivus, σωστά? Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Τέλεια. Τέλεια. Καλή συνέχεια λοιπόν. Α, λέμε. Ωραία, μπορά. Και φεύγουμε κάτω. Αυτό ήτανε. Δεν έχουμε κάποια καινούργια αποστολή. Θα πρέπει να επικοινωνήσω με ένα άτομο. Υπάρχει ένα σκάφος το οποίο πρέπει να φτιαχτεί. Ναι. Ναι, μισό. Θα βρω και μισό. Χάρη στο οποίο είστε ζωντανοί αυτή τη στιγμή. Μείον ένας, όπως είστε και εσείς και εμείς. Αλλά... κάτσε να πάμε να μιλήσουμε λίγο με τον Σπύρο. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ναι, θα γίνει. Θα κάνω και ένα τηλεφώνημα και θα γίνει η δουλειά. Θα γίνει. Πάμε στο Σπύρο, κατεβαίνουμε κάτω. Ναι. Και είμαστε όλοι μαζί. Και του λέω την πρόταση, ας πούμε. Το ρωτάω, Σπύρο, την άλλη φορά τον είχες δει αυτόν τον τύπο. Δεν φτύσεις τα αρχίδια σου λόγω. Είστε ηλίθιοι, δεν ξέρω από όπως αυτό. Τον είχες δει, τον είχες γνωρίσει. Λέω αναγκαστικά. Από πολύ κοντά. Ναι, δυστυχώς. Είχε κάτι γνώριμο πάνω του. Ναι, για πες και βλέπεις γυαλί στο μάτι μου. Σπύρο, άκου λίγο, είμαστε πολύ. Ναι, ακούω.
Ναι, το μόνο που ζήτησε είναι να περάσετε λίγο χρόνο μαζί. Να, ξέρω ότι ενδιαφέρεται για ανθρώπους, οπότε έλα, ευκαιρία Γιώργο, άντε. Θυσιάσου λίγο την προηγούμενη φορά. Θυσιάσου εσύ τώρα. Για σένα είπε. Δεν πάω πουθενά. Είπε να δώσει 20.000 credits. Δεν πάω πουθενά. Κοίταξε, Σπύρο, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Δεν πάω πουθενά! Είστε σε μια δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή. Δεν πάω πουθενά! Εικόνα αναλυσιτικό, στο λαιμό κατευθείαν. Στην αγκαλιά, όχι. Σπύρο, είστε ηλίθιοι. Πάνε. Όχι. Πρέπει να πας. Όχι, δεν πάω. Να, τον Γιώργο που φαντάζομαι έχει την καταπληκτική ιδέα, μπορεί να τα στείλετε τον Γιώργο. Δεν είχα χοντρή ιδέα, αυτός είπε ότι θέλει εσένα. Ωραία. Σοβαρά, θες να επικοινωνήσω μαζί του. Να σου πει ένα ραντεβού, τσακ πάμε. Θα γίνει δουλειά. Αν πάτε δύο, ίσως να δώσει παραπάνω. Λοιπόν, θα το λύσουμε αλλιώς το ζήτημα. 20.000 και θα μας βοηθήσουν όλοι. Όλοι θα μας βοηθήσουν αυτό το κατώ, το μεράκι, ας πούμε. Συν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα το ρίξουμε σε κέρμα. Όχι. Ή εσένα ή το Γιώργο. Όχι. 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 Γιώργο, συμφωνείς. Εγώ συμφωνώ, είναι αντισυνοδευτικό αυτό που κάνει. Κάτος! Στο κέρμα, δίκαια πράγματα. Ναι, όχι. Συμφωνώ και μου φαίνεται δίκαιο. Ωραία, παιδιά, μας φαίνεται δίκαιο, κανονίστε μεταξύ σας να πάει κάποιος. Δεν θέλει εμάς. Ναι, όχι. Σκέψου ότι για να σωθεί το κρου, πέθανε η Τάιρα και ο H2. Mm-hmm. Και εγώ πήγα να πεθάνω. Εντάξει. Ναι. Σε σώσαμε όμως. Και εσύ... δεν το λες με σημασία, το λες σας σώσαμε. Ξέρω. Και αν είσαι να κάνεις αυτό. Από εμάς είχες σκάφος το οποίο... Έλα λοιπόν, θα πάω εγώ, τελειώνεται. Τι, θα πας. Τι πρέπει να κάνω, πες μου πρώτα. Να τους έτοιμος, άντε. Σε φύγω. Να λίγες ώρες με τον Κουαρό. Να ζητήσεις διάλειμμα τονική και τέτοια. Και θα με αφήσει ελεύθερο μετά. Ναι ρε. Ναι. Αν δεν με αφήσει, θα με σώσετε. Δεν πρόκειται να γίνει πρώτα, υπάρχει πρόβλημα. Να ξέρεις. Σε μία μέρα θα είσαι ελεύθερος. Είναι κυμπάρης. Και εγώ θα κάνω τηλέφωνο. Μπράβο, ρε Γεράσιμε. Έχεις πάρει ένα μεγάλο respect. Και 20.000 τσέπα. Που τα 20.000 θα τα καταληφθείς μόνος σου. Τα 25% των χρημάτων θα καταληφθείς μόνος σου. Για ό,τι θέλεις. Αποστολή. Ναι. Sorry, Mr. M. Θα του πεις όμως ότι επειδή ο Γεράσιμος είναι πιο ωραίος από το Σπύρο, θέλουμε 30.000. Πάω με το Σπύρο, το σημαζεύω λίγο το Σπύρο στα τέτοια, τα ρούχα του. Το περιποιούμε και τον ανεβάζω πάνω. Το Γεράσιμο. Το Γεράσιμο, ναι. Εδώ πήγαμε να πεθάνουμε, ρε μαλάκες, για να γαμίσει τώρα, πάμε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Εδώ έχεις βάλει άλλα πράγματα που σου όμως. Έχεις το μάτια, φίλε. Είσαι πολύ ρεαλιστής, μπράβο. Γιατί τα έρα. Πριν από λίγο έλεγε για γκαλίτσες. Και ούτε σάχλας δεν είναι. Ούτε... Άλλο να αναπαραχθώ, άλλο να σώσω τον κόλο μου. Έχει διαφορά. Έχεις δίκιο. Μ' αρέσεις, φίλε. Πάμε πάνω στον Κουαρό. Το ξεκουμπώνω και λίγο στο στήθος να φαίνει λίγο παραπάνω το Γεράσιμο για να βλέπει παραπάνω πίτσα. Θα κάνω μόνος αυτά, δεν χρειάζεται. Θα κάνω την τηλιά για... Και 25 σου λέει, γιατί τι διαφορά έχει αυτός από τον άλλο. Αυτός ξέρει να το κάνει καλά. Είναι 2-1. Okay. Πολύ καλύτερα. Ο Γεράσιμος είναι η κυριολεξία του take one for the team. Πραγματικά. Ελπίζω να μην μονιέσω μόνο. Όχι. Θα δείξει. Ωραία. Άρα μπαίνεις, σου λέει τέλεια. Τέλεια. Βλέπεις με τις γλώσσες του ρε παιδί μου, τρίβει τις γλώσσες του μεταξύ τους. Σαν τρίβει τα χέρια του. Λέει αφήσε μας γρήγορα. Και αρχίζει και σε πλησιάζει γρήγορα. Γεράσιμο. Εγώ δεν θέλω να βλέπω. Πηγαίνω έξω από όλη και κλείνω την πόρτα. Κάτω δεν θα σε φωνάξω. Εντάξει, βασικά αύριο. Στείλε μόνο τα λεφτά στο λογαριασμό. Όχι, σου λέει δεν χρειάζεται. Είπαμε για μία ώρα. Μία ώρα είναι δικό μου και σε μία ώρα σε φωνάζω. Να είμαστε. Λέει αυτή είναι η συμφωνία, αυτό θα γίνει. Μ' αρέσει. Και πάμε από το τηλεφώνημα. Πήρα από το τηλεφώνημα, σε πλησιάζω.
θα πρέπει να μας δώσετε ένα μερίδιο για να φτιάξουμε το σκάφος. Καλά, εννοείται, γι' αυτό υπάρχει το κασέρι. Ο Γεράσιμος είναι αυτός που θα φτιάξει το σκάφος. Και όχι μόνο. Θα πάρεις και εκτρά. Θα τα κανονίσω τώρα από ένα τηλεφώνημα. Ναι, ρε, don't worry. Αχα. Το ελέγχω. Πού είσαι? Ωραία. Γεράσιμε, μπαίνεις μέσα. Ναι. Ωραία. Δεν έβαλες την άλκηστη. Το ίδιο κάνει και το Σαλιφέρα. Ναι, τη φέρνω. Τι. Α, ναι. Την φιγούρα της άλκης δεν την έχεις βάλει. Όχι, στο... αυτό το άκουσα. Κάτι είπε ο Γιώργος. Ναι, λες Γεράσιμη μπαίνεις μέσα και σου λέω το ίδιο κάνει και το Σαλιγκάρι. Ωραία. Δεν θα μάθει κανείς τίποτα, μόνο ο Γεράσιμος θα ξέρει τι έχει γίνει εκεί μέσα. Εννοείται, ο Γεράσιμος ξέρει ήδη γιατί το έχει σε Whisper. Μπράβο. το γράφω το κασέρι. Ναι, γράφτε. Κασέρι χιλιάρικα. Παίζουμε σκάκι όλο το βράδυ. Δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία. Μετά από μία ώρα βλέπεις Mr. M σε φωνάζουν για να πας να τον παραλάβεις. Πάω. Σου λέει ελάτε να παραλάβετε τον άνθρωπό σου. Τον παίρνω. Ωραία. Τώρα σε τι κατάσταση είναι. Σίγουρα έχει γλίτσα πάνω του. Πολύ παντού. Παντού. Ναι. Τώρα ψυχολογικά θα σου πει ο Γεράσιμος, δεν ξέρω. Ωραία. Αφήστε με εδώ, πέρασα πολύ ωραία. Γεράσι, όπως είσαι. Με έχεις, ε. Whisky. Γλίτσα. Σε βλέπω καλά. Εντάξει, το έχεις, το μυαλό σου κομπλέ είναι. Ναι, δεν νομίζω να κουνήθηκε ο εγκέφαλός μου, εντάξει. Ήταν ήδη κουνήθηκε. Σου γάμισε το μυαλό. Θες να πας για ψώνια. Τι εννοείς? Στην αγορά ρε παιδί μου, για να ψωνίσεις τι θέλεις. Άμα χρειαστείς κάτι, ας πούμε, με λες. Ναι, κάπως έτσι θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω ανάγκη από κάτι, οπότε... Ωραία, λέω, εγώ θα πρέπει να σας δώσω τον τραπεζικό λογαριασμό του... Ξέρετε μου πώς τον λένε. Μισό. Πάνω πώς λένε τους φίλους μου. Μισό λεπτάκι, γιατί κάνω κάτι άλλο και εγώ τώρα. Αφού είσαι αρτιμελής, Γεράσιμε, μου φτάνει. Γιώθρα και Ρέθμνον. Ωραία, σας λέω, σας δίνω τον τραπέζικο λογαριασμό του Γιώθρα και σας λέω πρέπει να βάλετε κάποια λεφτά εδώ πέρα για να φτιαχτεί το σκάφος. Σβρώνω 10.000. Ωραία. Ωραία. Και λέει ο Ρέθμνον ότι ωραία, τα παίρνω και φεύγω για να πάω να επισκευάσω. Τα σβήνω, έτσι. 15 σου λέει θέλει βέβαια για να φτιαχτεί τέλεια. Α, 10, οκ. Okay. Έγινε. Okay. Του Ντάσμπρουξα. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Η Σουάν σας ευχαριστώ. Η Σουάν, ξέρω. Γρήγορα, δεν ξέρω. Και δεν θα πω τίποτα. Τι πω, πάμε. Θα πει τι παίζεις. Ωραία, εγώ παίρνω τον Mr. Forgiveness. Τηλεφώνω. Σου λέει, παρακαλώ. Μόνο σήμερα, δεν ακούν οι άλλοι. Ναι. Από κάνω τηλέφωνο. Το ρωτάρε, παιδί μου. Έγινε δουλειά. Τέλεια, λέει, τα είδε τα χρήματα. Ωραία, θα σου στείλω, λέει, στο δικό σου το IP τις πληροφορίες για να επικοινωνήσετε. Μπορείτε να τον καλέσετε όποια στιγμή θέλετε. Ωραία. Ερώτηση. Μπορούμε να αγοράσουμε tasers σιδερογροθιές που συζητούσαμε? Α, είναι πολύ βασικό αυτό. Ναι. Οι οποίες να κάνουν non-lethal damage, ουσιαστικά electricity. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Κάνουν 500 credits η μία. Είναι μόνο προφανώς, είναι σαν unarmed melee weapons που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Mm-hmm. Και κάνουν 2 κάθετος 2 damage, συν ό,τι έχεις από το strength σου. Το σβήνω. Ναι, το χώρασες. Ναι, το γράφω. Γράφω μόνο, ναι, Γιώργο. Και το damage που κάνουν, τα πρώτα 2 είναι electricity. Οκ. Okay. Ωραία. Είπε να μου στείλει το location. Ναι. Okay.
Και το ρωτάω αν μπορεί να μου δώσει ένα δάνειο. Γιατί έχω ξεμείνει. Τι δάνειο σου λέει? Γύρω στα 10.000 credits. Κοίτα, σου λέει, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα έχω μια εξαιρετική συνεργασία. Οπότε... Ρωτάω. Σου λέει, μπορώ να το κάνω αυτό για σένα. Αλλά δεν θέλω να σε κυνηγάω και τα λοιπά. Θέλω να πούμε ότι σε ένα μήνα θα μου τα δώσεις πίσω τα χρήματα. Έγινε. Ωραία. Έγινε. Σου λέει, τα στέλνω τώρα στο λογαριασμό σου. Και αν πάρω και καμιά έξτρα πληροφορία με κάποια αποστολή που μπορεί να σε ενδιαφέρει, θα... Βασικά έχω μια αποστολή που ίσως να σε ενδιαφέρει. Δεν ξέρω. Σου λέει ότι ψάχνω ένα group το οποίο μπορεί να είναι αρκετά διακριτικό. Ξέρω ότι εσείς συμμετέρα είστε αρκετά διακριτικοί. Να ταξιδέψει στο Βόρ 24, το διάφημο ξενοδοχείο. Ταξιδεύει, σου λέει, αυτή τη στιγμή στο ηλιακό σύστημα Α325Γ, όπου ετοιμάζεται ο ήλιος τους να απορροφηθεί από μία μαύρη τρύπα. Και έχει ένα event εκεί πέρα, το οποίο θα δουν αυτό το γεγονός, η υψηλή κοινωνία θα είναι όλοι εκεί πέρα και. Αυτό που θέλω εγώ είναι να πάει μια έτσι διακριτική ομάδα και να κλέψετε από τον Yasir Rekert, νομίζω το ξέρεις, τον διάσημο συλλέκτη, το πετράδι της Ιραντήρ. Σου λέει, είναι ένα πετράδι το οποίο θεωρείται ότι είναι αυτή τη στιγμή το πιο πυκνό αντικείμενο στον κόσμο. Σκέψε ότι δεν είναι μεγαλύτερο από 2 εκατοστά διάμετρος και το βάρος του είναι σχεδόν 1 κιλό. Σου λέει, μπορεί να κόψει τα πάντα αυτό αν πώς το λένε, επεξεργαστεί με τον σωστό τρόπο. Εμείς δεν τα ακούμε. Όχι. Θα το έχει. Α, άρα την αναλαμβάνεις την αποστολή. Ναι, δεν στείλω τη συνταγμένη. Σου λέει, καλό είναι να μπείτε πολύ διακριτικά, χωρίς όπλα. Σου λέει, καταλαβαίνεις, θα είναι υψηλή η κοινωνία εκεί πέρα, θα παρατηρούν τους πάντες. Οπότε καλό είναι ό,τι κάνετε να το κάνετε χωρίς να τραβήξετε βλέμματα. Η ανταμοιβή σου λέει, γι' αυτό είναι 10.000 credits. Έγινε. Okay. Πότε θα λάβει μέρος το event? Σου λέει, το event λαμβάνει μέρος σε περίπου 3 ημέρες. Οπότε, βλέποντας, σου λέει, το location σου, είναι μία μέρα ταξίδι, έχετε 2 μέρες περιθώριο. Οκ. Εντάξει. Ωραία. Έγινε, λέει. Χαίρομαι να συνεργάζομαι μαζί σου. Πάντα τυπικός, πάντα στην ώρα σου και πάντα επιτυχημένος στις αποστολές, λέει. Τώρα εντάξει. Μην κάνεις να νιώθω άσχημα τώρα. Τα ντρέπομαι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, λέει. Au revoir. Γεια. Κλείνω. Και τώρα σκέφτομαι πώς θα το πω. και πάω, ρε παιδί μου, και ο Γεράσιμος κομπλέ είναι, Άντρακλας, και πάμε στους υπόλοιπους, ρε παιδί μου, κάτω. Ωραία. Μίστερ, θα ήθελα ας πούμε ότι οι υπόλοιποι που κάθεστε, σε κάποιο μπαρ ή στο σκάφος σας. Στο σκάφος. Ναι, ωραία. Ναι. Γυρνάτε στο σκάφος. Ναι. Βλέπετε, γερνάει Γεράσιμος μέσα στη γλίτσα, διάφορων χρωμάτων γλίτσα. Ναι. Αυτό. Την άσπρη να κουμπίσετε. και τους λέω το... το quest, την αποστολή. Εύκολη ακούγεται. Τη λέω και στο Glove, και στο Glove, ας πούμε, για να καταλάβει την αξία του διαματιού. Ναι, ναι. Είχα ακούσει για το event, αλλά... Πόσο σου την είπες? 10. 10 χήνες. Εγώ λέω να ξαναδώσουμε το Γεράσιμο για μια ώρα. Είναι συνεχώς. Όχι. Νομίζω θα θελήσει κάποιον άλλον, όχι τον ίδιο.
Γιατί άμα ήταν καλό στη δουλειά του, μπορεί να το ξέρει. Όχι. Ναι, ρε, κλόβ, με προσβάλλει αυτό που λέει. Δεν θέλω να σε προσβάλλω. Ή να μειώσω τη θυσία σου. Πλάκα, πλάκα σου κάνω. Απλά ήταν γίνει πλάκα και δεν την κατάλαβα. Ωραία. Συμφωνείτε να πάμε στο event. Θέλει σχεδιασμό βέβαια, έτσι. Μπορείς να χωρίσεις τίποτα. Σου λέω και το όνομα του συλλέκτη. Civilization, να ρίξω πάνω. Ναι, ναι. Στην ουσία πρέπει να το κλέψουμε. Τρία success. Ωραία. Έχεις ακούσει γι' αυτόν. Είναι Moistren. Και αυτός. Ναι. Και θεωρείται από τους μεγαλύτερους συλλέκτες του κόσμου, ειδικά στα πετρώματα, εξειδικεύεται στα πετρώματα τους. Αυτό το πετράδι για να το έχει μαζί του σημαίνει ότι το φοράει πάνω του. Ναι, βλέπεις διάφορες εικόνες, Mr. M, και βλέπεις ότι σε όλα τα σώματα τα οποία έχει κατοικήσει, πάντα κάπως το φοράει πάνω του. Άρα πρέπει να το κλέψουμε στην ουσία. Άρα πρέπει να τον απομονώσουμε και να το κλέψουμε. Ναι. Θα τα καταφέρουμε. Άνετα. Άνετα. Συνειδητοποιείτε τι σχεδιασμό θέλει. Συνειδητοποιείτε ότι αυτός ο εξωγήινος θα έχει μαζί του πράγους του, το επιχειρητή του. Είμαστε διπλάσια από πριν όμως, το αριθμό. Εντάξει, από τώρα security, δηλαδή δεν λέει κάτι. Εγώ ξαναλέω, γιατί να μην στείλουμε πάλι το γεράσιμο για μία ώρα. Όχι ρε, δεν θέλει τώρα. Δεν θα διαράσουμε. Όχι, δεν θέλει κουαρό. Τι? Δεν θέλει κουαρό. Τι λες, παιδε, εγώ πιστεύω... Εγώ πιστεύω ότι τώρα θα πληρώνει περισσότερα από το γεύτηκε. Άμα τον εφάς, θα τον ζητάς. Όχι, δεν κάνουμε overuse. Λοιπόν, το πλάνο είναι να αφαιρέσουμε και να αντικαταστήσουμε το κολιέ. Στις φωτογραφίες και σε όλα αυτά. Ναι. Πάνω σε τι είναι δεμένο το διαμάντι? Ανάλογα με το σώμα. Αν το σώμα έχει δάχτυλα, είναι στα δάχτυλά του σαν δαχτυλίδι. Αν δεν έχει, το φοράει στο λαιμό του. Αν δεν έχει καν λαιμό, γιατί σε κάποιες φωτογραφίες έχει πάρει σώματα που δεν έχουν καν λαιμό, κάπως το δένει πάνω του, τέλος πάντων. Άρα δεν έχει στα δαχτυλίδια. Όχι. Η τελευταία γνωστή μορφή ποια είναι? Δεν μπορώ να το δω αυτό. Με ένα καλό computing. Γιατί αυτό απλά το θυμάται ο Mr. M από τη μνήμη του, δεν έριξε. Έχει κανείς κομπιούτι? Όχι. Για δες. Ξέρεις εσύ ότι έχει ο τέτοιος. Στο σπαλάζει... Πόρε μετά, ο γιος. Πιλότ. Ναι. Του ζητάμε να μας κάνει μια έρευνα. Ωραία, θέλει κάποιος να ρίξει και το ζάρι. 5D6. Ρίξε. Κλώβ. Ναι, μισό. 5D6. Ναι. Πόσο? 2. 2 success. Αρχίσαμε. Βρίσκεται διάφορες μορφές, δεν είστε σίγουροι ποιος είναι πιο πρόσφατο. Ναι. Πόσο εύκολο να αντικατασταθεί ένα τέτοιο πετράδι, γιατί φαντάζομαι ότι το πυκνότερο πετράδι θα είναι βαρύ, θα είναι... Άμα ήταν σε αλυσίδα, να φτιάχναμε ένα κάλπικο διαμάντι και να βάζαμε ένα κιλό, ας πούμε, μέταλλο στην αλυσίδα. Όχι, μπορεί, φαντάζομαι είναι διάκριτο αυτό. Εγώ λέω να το πάρουμε με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Απ' τα νεκρά του χεριά. Ντροπή σε, είδες κι εσύ ένας τέτοιος. Ναι. Το ζήνομορ που ζει μέσα μου, ρε φίλε, εγώ τα λέω. Σωστά. Ναι. Τώρα τελευταία πολλά πράγματα ζουν μέσα στο γεράσιμο. Έχω γίνει αποθήκη, δεν λέω το πρώτο.
κάνω μια έρευνα πάνω για το μέρος, το ξενοδοχείο, να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Όχι εγώ, ο φίλος μου. Ναι. Jesus Christ, τρία. Φοβερά υψηλής ασφαλείας και γι' αυτό και, πώς το λένε, φιλοξενεί πολύ υψηλούς. Πολύ υψηλή κοινωνία. Απογορεύεται να έχουν μπράβους οποιοδήποτε μαζί του, μόνο στο δωμάτιό τους. Εκτός δωματίου απογορεύεται να κυκλοφορήσει οποιοδήποτε με όπλο, μόνο οι μπράβοι του ξενοδοχείου. Οι οποίοι είναι, πώς τους λένε, αυτοί οι πολύ special forces που είχαν και το άλλο. Ναι, 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 ναι. Αυτοί εντομοειδείς. Και θέλω να κάνω και μια έρευνα για το event αυτό καθεαυτό, πώς προσκλήσεις και τέτοια. Τι, sorry. Θέλω να κάνω και μια έρευνα για το event αυτό καθεαυτό, προσκλήσεις, ποιοι θα πάνε, το πρόγραμμα, αν μπορώ να βρω τέτοια. Ναι. Μίστερ Ed. Ναι. Βρήκα τι θέλω να μου πάρει ο και Βασίλης φέτος. Τρία. Τι θέλεις. Ένα motion sensor. Ένα. Ανιχνευτή κίνηση. Γράψτε. Ένα χιλιάρικο. Κόζησα ήδη. Το αγοράζω. Ναι, ναι. Έχει αυτονομία για 5 ώρες, μπορείς να το έχεις ανοιχτό. Και οποιοδήποτε είναι γύρω σου στα 10 μέτρα το... Ευχαριστώ. Ωραία. Οπότε ξεκινάμε. Μισό. Πες. Τι θα αξίζει για την έρευνα για το event πάνω. Βλέπεις υψηλά ιστάμενοι, πολλοί πολιτικοί, πολλοί επιχειρηματίες. Βλέπεις ότι θα είναι και πολλοί από τον κλειστό κύκλο του Κοινοβουλίου της Γαλαξιακής Συμμαχίας. Αυτό και ότι... επίσης θα έχουν διάφορα παιχνίδια, πονταρίσματα κτλ. Νομίζω αυτή, κάτσε λίγο να δω. Προσκλήσεις πώς βρίσκουνε, βρίσκω αυτή την πληροφορία. Ναι, ουσιαστικά το ίδιο το ξενοδοχείο προσκαλούσε τους κάποιους εκλεκτούς καλεσμένους οι οποίοι συχνάζουν σε άκυρες στιγμές αυτό το ξενοδοχείο. Μάλιστα. Σας τα λέω όλα αυτά. Ναι. Επίσης λέει ότι θα γίνουν και διάφορα auctions, κυρίως για τους επιχειρηματίες, να μπορέσουν να ανταλλάξουν επιχειρήσεις, να μπορούν να ανταλλάξουν εξοπλισμό και. Και λέει ότι αυτός ο οποίος θα υπάρχει μια ψηφοφορία που είναι το τέλος της βραδιάς, η οποία θα κερδίσει ο μεγάλος νικητής, βάζουν όλοι 1000 credit και ο μεγάλος νικητής κερδίζει 10.000 credit. Ο μεγάλος νικητής θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει το πιο μεγάλο prize του auction, που θα γίνει στο auction. Δηλαδή από αυτά που θα πέσουν στο auction, αυτός ο οποίος θα ρίξει τα περισσότερα λεφτά και θα πάρει το μεγαλύτερο, δίνει 10.000 το τέτοιο πίσω, το ξενοδοχείο. Μάλιστα. Θεωρητικά σε αυτό δύσκολο θα μπορέσεις εσείς να συμμετάσχετε. Γιατί? Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Αν έχετε την οικονομική δύναμη να το κάνετε, εννοείται. Επίσης υπάρχει ένας άλλος πιο μικρός διαγωνισμός για αυτόν ο οποίος θα κάνει το πιο πρωτότυπο auction, ο οποίος είναι 5.000 credits. Γεράσιμε. Όχι. Θα μας πάρει τώρα και άμα δει και υψηλή τέτοια υψηλή κοινωνία στους ανθρώπους, καήκαμε. Μάλιστα. Θα μάθω και οι πέτρες. Αυτά. Δεν τα δεδομένα μας λοιπόν. Ναι. Τη γη πάντως δεν με εμφανίζανε σε μεγάλα τραπέζια και τέτοια, να ξέρετε. Τι κρύβανε. Γράμμα. Δεν ταΐζαν κάτω από το τραπέζι. Όχι ρε, τα παίρνεις σε ταπερά και μου τα φέρνεις σπίτι. Λοιπόν, τι κάνετε. Εύκολο ακούγεται, εξάλλου.
Τι θέλετε. Εγώ σας το πρότεινα. Θέλετε να δοκιμάσουμε? Με αυτό συζητάμε. Πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε. Γι' αυτό και έρευνα. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, το σκάφος επισκευάστηκε? Επισκευάζεται. Θέλει μια μέρα να επισκευάσει. Ναι, άλλο θέλω να πω ότι θα είναι full με τα λεφτά που έχουμε δώσει. Ναι. Full passion. Ωραία. Τι υπόλοιπο έχουμε από χρήματα? 22. 22 καπά. Ναι. Τέλεια. Αφού έγινε πολύ καλή δουλειά τώρα, τι λέμε. Άξιζε τα λεφτά. Λοιπόν, γιατί πρέπει να ρισκάρουμε τόσο πολύ μόνο για 10 χιλιάρικα και δεν ψάχνουμε λιγάκι να δούμε το πώς μπλέκονται οι Darkens με εμάς? Δεν έχεις άδικο. Σε ένα τέτοιο event, αν μπορέσουμε και φτάσουμε, μπορεί να πάρουν πληροφορίες που θα μας οδηγήσουν εκεί. Σίγουρα θα υπάρχουν, ας πούμε, Darkens εκεί πέρα. Και μπορούμε να δούμε και πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν, ας πούμε. Αυτό σκέφτομαι. Είστε όλοι μαζί? Ναι. Είναι δηλαδή και ο Γιώθρα και ο Ρέθνον? Ναι, θα μας κάνει ένα στην έρευνα. Okay. Πετάγεται ο Γιώθρα και λέει, ναι, αλλά άμα μάθετε πληροφορίες πιο πριν, μήπως επειδή θα είστε με την υψηλή κοινωνία, μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε και να ρωτήσετε και άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, σου λέει, αν μάθετε κάτι το οποίο χρειάζεται αυτό, παραπάνω γνώσεις. Αυτό. Ναι, το θέμα δεν ξέρουμε κάτι πιο πριν. Δεν έχουμε info. Ναι, σωστός. Και ποιον ρωτήσεις? Να βρούμε το guest list, Θάνο. Το ψάξες πριν, δεν μπορείς να το βρεις. Α, δεν μπορούσαμε να βρούμε guest list. Αν... Όχι. Τι? Να βρίσκαμε τον τύπα πρωτού πάει στο ξενοδοχείο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο αυτό. Γιατί άλλο... Πάμε να βρούμε έναν Darthon κανονικό. Και τι να το κάνουμε? Ξέρω, δεν έχει σχέση με εμάς. Θα τον πιάσουμε και θα δεις θα τον κάνουμε. Κοίταξε, το δεν τραυματίστηκε στην προηγούμενη συμπλοκή σου με Darthons. Δεν εγγυάται ότι θα βγεις αλόβητος από την επόμενη. Ναι, αλλά έτσι θα μάθω και ποτέ τι με θέλουν οι Darthons. Και θα πας πια σαν τυχαίο Darthon και πεις όλα τώρα ότι ξέρεις για μένα. Ναι. Πάνω, αυτό το ξενοδοχείο, ο πλανήτης που είναι το ξενοδοχείο, είναι εντός συμμαχίας? Συγγνώμη, όχι εμένα, τους ανθρώπους. Πες. Πάνω. Ναι. Α, ναι. Μπορεί να μας ερωτεύτηκαν. Εμένα μπορεί ρε φίλε, εσένα είναι δύσκολο. Φίλε, τι να πω, για όλους υπάρχει ελπίδα. Ναι, εγώ δεν το λέω από θέμα εμφάνιση, το λέω επειδή είσαι λίγο ξενέρωτα. Για όλους. Τι λέτε μαλάκα, να σου κάνεις εκεί πέρα κάμα σούτρα και σου ξαμούξα. Γιατί δεν έμπαινες μέσα, ρε μαλάκα, σε είδαμε. Τι? Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, γιατί δεν μπήκες μέσα? Στο σαλιγκάρι. Αχα. Είχα τραβήξει πριν. Δεν ήταν ο τύπος του, έλειψα. Λέτε, πλάκα, μπορεί όλοι να σε ερωτεύτηκαν, σκεφτείτε. Ο Σπύρος και την προηγούμενη φορά ήρθε σε επαφή, πριν είχε τον Παύλο, έχει δείξει κάποια ενδιαφέροντα. Εσύ από την Περιπτερού δεν έχεις κάνει τίποτα μέχρι στιγμή. Ούτε με την Περιπτερού έκανε κάτι. Απλά της μίλησε, δεν ήταν ξενέρωτα. Η αλήθεια είναι το που και η Περιπτερού αυτό δεν είσαι ξενέρωτος. Ναι. Γι' αυτό μου λέει... Πολύ μεγάλη περιέργεια. Γουστάρει τους ξενέρωτες μάλλον. Α, βίτσια υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, στο θέμα μας, πάμε λίγο στο θέμα μας. Τι σκέτα θα κάνουμε? Εγώ σας είπα τι πιστεύω. Τι πιστεύεις?
Από το να ψάχνουμε ή να ρωτάμε από δεξιά και αριστερά, να βρούμε έναν αληθινό ντάρφε. Καθαρό είναι. Γυρίζω ρε εσύ. Ναι, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικό, μπορεί να σου πω. Ρε εσύ, δεν σημαίνει ότι είναι ντάρφεν, ότι όλοι οι ντάρφεν ξέρουν τα ίδια πράγματα. Θα πρέπει να πασχαλείς έναν ντάρφεν ο οποίος ξέρει κάτι. Ναι. Τι θα κυνηγάς ντάρφεν σε όλο το γαλαξία και θα τους σκοτώνεις μέχρι να βρεις ποιος είναι που ξέρει. Όχι, θα κάτσω να με κυνηγάνε αυτοί ρε μαλάκα. Ρε, δεν διαφωνώ ότι να κάτσουμε μέσα στα βρωμένα χέρια, αλλά άμα είναι 3-3 εκατομμύρια, τι θα τους πάρεις έναν, ποιος ξέρει. Μπορεί αυτός που θα πιάσω να ξέρει αυτόν που ξέρει. Ή μπορεί αυτόν που θα πιάσουμε να τους σκοτώσουμε και να μην μάθουμε τίποτα. Όπως κάνει κάτι ποιος άλλος. Συμβαίνει και αυτό καμιά φορά, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είναι τόσο γερή η κράση τους, όσο πίστευα. Το φωτόσπαθο φταίει. Το φωτόσπαθο φταίει. Σκέψω ότι άμα πιάναμε αυτόν θα μπορούσαμε να. Δεν το λέω για να σε κατηγορήσω. Δεν διαφωνώ, διαφωνώ. Το είπα και εγώ με λακκιά δικιά μου ότι δεν τον έκανα. Δεν το λέω για να σε κατηγορήσω. Σου λέω ότι σκέψω άμα πιάναμε αυτόν ότι θα μαθαίναμε κάποια πράγματα. Προφανώς, ναι, αλλά αυτό που λες. Ωραία, γιατί δεν το ξανακάνουμε. Γιατί αυτό που λες δεν είναι. Αυτοί μας κυνηγάγανε. Αυτοί ξέρανε κάτι για μας. Να πας να πιάσει ένα τυχαίο ντάθρο σε ένα τυχαίο σημείο. Τι πιθανότητες έχει να ξέρει κάτι. Δεν είναι hive mind πάντως. Για μια εισβολή στη γη, ρε φίλε. Μπορεί να ξέρει οτιδήποτε. Μπορεί να μην ξέρει για μένα, ναι. Αλλά κάτι θα ξέρει, δεν μπορεί, του πούστη. Συγγνώμη, μία ερώτηση. Το σκάφος των Ντάρθων που ήταν στον αστεροειδή πάνω. Αυτό το καταστρέψαμε. Το ρώτησα κι εγώ αυτό. Καταστράφηκε ή απλά το. Το καταστρέψει. Α, καταστράφηκε εντελώς. Εγώ δεν θυμάμαι τι έγινε στο πρώτο σκάφος. Θα ήθελα, αν υπήρχε το πρώτο σκάφος, να γυρίζαμε στο πρώτο σκάφος. Αλλά δεν θυμάμαι τι απολύνει αυτό, οπότε... Όχι, καταστράφηκε νομίζω και το πρώτο σκάφος. Το πρώτο σκάφος έσκασε, πώς το λένε, δεν θυμάστε, Λαγκόριαν τεράστιο, Mothership. Ναι. Οπότε το πούλου και από εκεί. Το μόνο στοιχείο που έχουμε βασικά, που αν και αυτό δεν έχει σβήσει πλέον, είναι το IP που ήταν από τον τύπα που επικοινώνησε με τον Globe. Αλλά... Α, ναι, αυτό. Πιστεύω αυτό θα ήταν στο σκάφος ή θα ήταν... Τυπά, δεν ξέρω πώς δουλεύει ακριβώς αυτό. Αν είναι περιοχή ή αν είναι σκάφος. Εμείς μπορεί να μην το βρούμε το πρόβλημα, αλλά μπορεί να πάμε κάποιον master hacker που μπορεί να βρει. Θα μπορούσαμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα ήταν το IP του σκάφους τους. Ναι, αυτό δεν ξέρω πώς δουλεύει. Αν είναι βάση του φωτιά, είναι βάση σκάφους ή ίντερνετ και δεν ξέρω αυτό πώς δουλεύει. Αυτό που μπορεί να είχαν μπει στο Dark Galaxy Net και να μην τους βρούμε ποτέ. Ναι. Εγώ αυτά τα ηλεκτρονικά δεν τα καταλαβαίνω. Όχι, αυτό... Πάμε και τον ανακρίνουμε, τελείωσε. Αυτό ξαναλέω ότι όχι εμείς προφανώς δεν πρέπει να το βρούμε, δεν είμαστε hackers, πόσο μάλλον εμείς οι άνθρωποι. Κάποιος που θα είναι hackers και με το ασυμβείο φυσικά θα μπορεί να μας βρει κάτι. Okay. Αυτό εννοούσε. Είναι πιο εύκολο να βρούμε έναν hacker από να ξέρει όλα αυτά από το να βρούμε έναν Ντάρθον. Μ' αρέσει λογικής. Είναι μια καλή παρατήρηση. Ο οποίος δεν θα είναι και προετοιμασμένος όταν τον πιάσουμε. Ενώ την άλλη φορά είχαν έρθει προετοιμασμένοι. Δε εσύ, μισό λεπτό. Μπαίνω στο Galaxy Net. Τι πληθυσμό Ντάρθον υπάρχει γνωστός στην απογραφή. Δεν υπάρχει, δεν είναι πώς το λένε. Δεν ανήκουν στην γαλαξιακή συμμαχία. Ρίξε με ένα search για estimations να πας. Ναι. Σκατά. Λέω δεν το ξαναδιχείρουμε αυτό το πράγμα. Λέω στον άλλο μες στο σκάφος. Τι ήταν σε έναν αριθμό, κάτι τέλος πάντων. Ρίξε άλιστη. Συγγνώμη παιδιά, δεν άκουγα. Του κοιτούσα κάτι στο χαρακτήρα. Πείτε το πάλι. Ρίξε 5D6. Ναι. Το χωτό σπαθό μας το χειρίζεσαι καλά. 3. Αυτό είναι. 3. Ωραία. Σας λέει λοιπόν ο Γιώθα ότι το estimation είναι ότι αυτοί οι Ντάρθονς είναι κοντά στα 13.
Ωραία. Θα κοινώσω τον γερά μου. Διάλεξε έναν από τα 13 να πάμε να τον ανακρίνουμε. Πού μένουν αυτοί. Ρωτάω εκεί που θα. Αγίου Μακαρίου 42. Πλανήτη ρε μαλάκα. Είναι πολλοί πλανήτες. Είναι σε πλανητικά συστήματα ολόκληροι. Έχουν περίπου... Το πιο κοντινό. Όλοι οι πλανήτες που μένουν οι Darthons είναι μόνο Darthon Planets. Ωραία, άρα θα βρούμε σίγουρα. Πολύ επικίνδυνο. Άντε μωρή κότα κι εσύ. Όντως. Famous last words ακούστηκαν αυτά, Γεράση. Ε, τώρα. Εγώ να ξεκινήσω όλα τα εύκολα. Πάμε στο παρτάκι να πιούμε τα κοκτέιλάκια μας. Στο παρτάκι στο οποίο δεν είμαστε καλεσμένοι, συνέχισε. Ναι. Κάθε τώρα ο Αποστόλης μας λέει το εύκολο, περιμένετε, για πες. Θα βρούμε ρε παιδί, πλαστογραφία. Εντάξει, θα πλαστογραφήσουμε. Ελίχερα τη σκέφτηκα και εγώ την πλαστογραφία. Ναι. Ερέμ, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι πλαστογραφούμε. Δηλαδή, μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε προσκλήσεις παλαιότερων χρόνων, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν θα είναι ίδια. Στο χρωματάκι αλλάζει. Υπάρχει και η εύκολη είσοδος. Α, για πες. Θα πείτε ότι θέλετε να συμμετάσχουμε στον bid. Με τι. Τι. Με τι να συμμετάσχουμε στον bid. Με σένα. Με τρεις ανθρώπους. Όλοι είναι. Ευτυχώς είμαστε διακριτικοί, λοιπόν, στον αυτό που έχεις καταλάβει. Η διακριτικότητα είναι our middle name. Ναι. Τι παρατσόκλητες, Βαν, η διακριτική. Κάτι άμυνα για να μην μάθω όλους τους καλεξίες ποιοι είμαστε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρυψοκίνδυνο. Ελάχιστα. Μπορεί να τραβήξουμε κάποια βλέμματα πάνω. Λίγα. Δεν νομίζω. Δυο μάτια, τρία. Τίποτα, ναι, μωρέ. Ωστόσο. Ήδη είναι κάποιοι οι οποίοι μας κυνηγάνε. Εάν αυτοί το μοναδικό τους πρόβλημα είναι εμείς. Να έχουν να μας πιάσουν. Αν μας κυνηγάνε κι άλλοι, θα έχουν πρόβλημα ο ένας τον άλλον. Αυτή η λογική δεν πάει καλή. Εσύ θα έχεις πρόβλημα και τους δύο μαζί ενωμένους. Δηλαδή εμείς θα είμαστε ανάμεσα από τη Σκύρα και τη Χάρη. Η άλλη επιλογή είναι να ψάξουμε τον χάρτη και να βουτήξουμε από αερογό. Υπάρχει και η επιλογή να την πέσουμε σε κάποιο μικρό μεταβολικό και να κλέψουμε τις δικές τους προσκλήσεις. Α, να βρούμε τέτοιο, ναι. Σωστό, φίλε. Σωστό. Ναι, αν ξέρουμε ποια είναι η διαδρομή, βέβαια, γιατί φαντάζομαι ναι. Ούτε αυτό ξέρουμε. Εγώ συμφωνώ με τον φίλο πάντως, ο οποίος είπε να κοιτάξουμε πρώτα να βρούμε πληροφορίες πριν πάμε στο event. Ναι, έχουμε δύο μέρες να βρούμε πληροφορίες. Το event. Να ξαναεπιστρέψω εγώ σε αυτό που έλεγα. Δεν υπάρχει τη δυνατότητα να βρούμε κάποιον master hacker εδώ πέρα με λεφτά, να τον πληρώσουμε και να μας κατεβάσει τα σχέδια του κτηρίου, να μας πει τη λίστα του καλεσμένων. Όχι, κάτι μπορεί να πει. Να μας πει πληροφορίες τέλος πάντων. Πόσα, θέλει 1000, 2000, ξέρω εγώ, έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Να τον πληρώσουμε, φίλε, να μας. Γιατί τώρα στο τζάμπα δεν νομίζω πως θα κάνουμε πολλά πράγματα. Εμένα μάζει αυτό που είσαι σπίρωση. Ποιο από τα δύο. Να βουτήξουμε ένα σκαφάκι πριν. Ναι, και πάλι και γι' αυτό θέλουμε πληροφορίες. Δηλαδή, πού θα έρθουν τα σκάφη. Ξέρουμε τη διαδρομή. Φαντάζομαι ότι το διάστημα δεν είναι ένας δρόμος, Route 66, και πηγαίνουν όλοι από εκεί. Δεν ξέρω τι πώς δουλεύει, αλλά. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε τα logs του λιμανιού του τέλος πάντων, του πώς λέγεται αυτό. Μου διαφεύγει η λέξη αυτή τη στιγμή. Τέλος, τις προσκλήσεις που έχουν στείλει, δεν. Όχι. Αν να τις στήσουμε σε ένα μεταγωγικό. Πρέπει να ξέρουμε πότε θα έρθει, να ξέρουμε πού να τους αυτό λέω. Ναι, εντάξει. Α, λες τι ώρα τους αναμένουν, ναι, κατάλαβα.
Μπορεί κάποιος να δει, μπορούμε κάποιος από, που ξέρει να χειρίζεται υπολογιστή να δει ποιοι είναι καλεσμένοι στο πάρτι και αυτά. Το προσπαθήσαμε, δεν μπορούμε αυτό. Γι' αυτό λέμε να πάμε να προσλάβουμε κάποιον άλλο που μπορεί. Δεν έχετε καμιά επαφή κάποιον ο οποίος θα παίζει τα δαχτυλά του αυτά. Οπότε να... Εγώ όχι. Είστε πλοκάμια του, είσαι κάτι. Είστε ρέμιση που φαίνεσαι δικτυωμένος σε αυτόν τον πλανήτη, μήπως ο γιατρός σου ξέρει τίποτα. Ο γιατρός. Αυτός ο Κουέστρο Ιφανίπους που ξέρει κόσμο και σου δίνει αποστολές. Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα πάρω. Έτσι τον παίρνω τηλέφωνο. Ή ακόμα και ο Σλότιο. Αυτό είπα. Α, sorry, δεν τ' άκουσα. Δεν πήρα. Παίρνω τηλέφωνο μέσα στο σκάφος να ακούν όλοι τον Ιφανίπους. Τι λέει... Τι IP είναι αυτό. Είναι του σκάφους. Οκ, λέει. Είστε οι δυο σας. Είμαστε οι πέντε. Γέννησε η Τάιρα. Κάφρος. Πώς μπορώ να βοηθήσω. Θέλω να μάθουμε για το event, γιατί με την ομάδα αυτή θα βουτήξουμε στο τέτοιο, στο event. Θα μοιραστείς, ωραία, ωραία. Ναι. Και τι θες να μάθεις. Ποιοι θα πάνε. Ποια σκάφη θα πλησιάσω κατά εκεί. Λέει αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς. Δεν την... Αν την είχα την πληροφορία θα την είχα στείλει ήδη. Σου έχω στείλει λέει ό,τι πληροφορίες έχω. Δεν έχω κάτι παραπάνω. Α, δεν έχετε παραπάνω. Κανα contact ο οποίος να μπορεί να χακάσει τα συστήματά τους. Κάτι. Κάποιον που μπορεί να μιλήσουμε. Ποιος είσαι εσύ είναι. Ναι, σωστά. Είμαι ο Βρασίτας. Περίεργο όνομα. Ναι, από το χωριό μου. Μπορώ να σας στείλω κάποια links, αλλά δεν είναι φθηνή. Κάποιοι που εμπιστεύεσαι, προφανώς, εντάξει, που εμπιστεύεσαι για να το πιστεύω. Ναι, δεν ξέρω αν θα αξίζει τον κόπο μετά η δουλειά. Ναι, σωστό, σωστό. Δεν είναι εύκολη η δουλειά, η αλήθεια είναι. Εντάξει, Φωγίπους, έχεις δίκιο. Εγώ λέει θα σας στείλω τα links, άμα θέλετε μιλάτε με αυτόν τον σύνδεσμο, αλλά δεν θα σας... Το μόνο δεν σε ενδιαφέρει. Εντάξει. Έγινε. Καλή συνέχεια, ναι. Έλα, φυλάκι. Κλείνω. Καλά, πάει. Εγώ ξαναλέω, δεν αξίζει αυτή τη δουλειά. Σας το είπα. Ναι, και εγώ με τις πληροφορίες που έχουμε δεν το ψήνω, η αλήθεια. Είναι πολλά τα λεφτά, εσύ. Είναι και πολλές πιθανότητες να πεθάνω. Και μόνο που κυκλοφορούμε εδώ πέρα δεν είναι... Και θα τα πεθάνουμε. Ναι, ωραία. Πες ένα σχέδιο το οποίο να στείλει. Πάμε στο event να μας δουν και όλες με τα καλά μας. Το κοστούμι. James Bond. Τι να πω τώρα. Πού ξέρεις, ορίζομαι. Τι θες να πω. Δεν διαφωνώ. Αλλά κάποιος να πει ένα σχέδιο. Εγώ σας το πω το σχέδιο. Ποιο. Να πείτε την πέτσα σας. Να γνωστοποιήσουμε την παρουσία μας. Πού. Είσαι πρόθυμος. Ωραία. Γνωστοποιήσουμε, δεν κατάλαβα. Λέει ο Γιώθρα ότι αν την γνωστοποιήσετε όμως μπορεί να σας ζητήσουν από ποιο πλανήτη είστε και αν είναι εξελιγμένος πλανήτης, γιατί αν δεν είναι εξελιγμένος πλανήτης πώς στάσετε εδώ πέρα. Άρα σας έχουν πάρει παράνομα, άρα έχουν πιάσει, σπάσει το βασικό νόμο της συμμαχίας που λέει δεν αλληλεπιδρούμε με μη ανεπτυγμένες φυλές. Ναι. Ναι, και θα τους πούμε ότι το σπάσαν την τάρθα μας. Και θα σου πούνε πού είναι οι αποδείξεις σου. Και θα σας κρατήσουν. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Νομίζω ότι αν είναι ένα... Οι μόνες αποδείξεις που υπάρχουν είναι στο αίμα μας αυτή τη στιγμή. Που μας είπαν ότι έχουμε DNA... Βασικά, όχι, ούτε καν DNA τάρθα μας. Παπάρια. DNA από όλους έχουμε. Εγώ έχω DNA τάρθα. Χα. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι με σένα. Δεν μου ακούγεται καλό αυτό. Δεν ξέρω, με το DNA. Τι θέλετε, πείτε. Εγώ λέω, ξαναλέω ότι δεν αξίζει αυτή η αποστολή. μούφα. Δεν, σίγουρα δεν είναι μούφα. Εσύ όμως θα πας σε ένα λεφτά σημείο... Σίγουρα δεν είναι καλά. Απλά μπορεί να βρούμε πληροφορίες. Το θέμα όμως είναι να το κάνουμε διακριτικά και... Ας μην μπούμε και να κάνουμε auction εσάς για να το μάθει όλος ο γαλαξίας.
δεν είναι αυτό. Το κύριο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μπούμε. Το μοναδικό πρόβλημα που μπορούμε να μπούμε είναι αυτό που ο Γιώργος να μπούμε μέσα πουλώντας εμάς. Αλλά πρώτον, θα πρέπει να μας πουλήσετε ή θα πρέπει να τους κάσουμε πρώτο που πουληθούμε. Δεύτερον, αυτό που είπε και ο Γιώργος ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μας μπουζουριάσουν και να μας κλείσουν σε ένα μπουντρούμι και να μην ξαναδούμε ποτέ το φως του ηλίου και εσείς να πεθάνετε. Δεν τους λέμε καλές πιθανότητες μας. Αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να πούμε κρυφά μέσα χωρίς να μας δει. Γιατί, συγγνώμη, ακόμα και προσκλήσεις να πάρουμε, εμείς οι τρεις, λογικά δεν μπορούμε να πούμε τόσο απλά μέσα. Δεν ξέρω τι αναγνωρισιμότητα υπάρχει. Άντε, εσείς οι δύο, ρε παιδί μου, είστε λίγο πιο τέτοιο στο διάστημα. Άμα πούμε εμείς οι τρεις, θα αρχίσουν να κάνουμε τις ερωτήσεις, όπως γίνεται όπου και πάμε μέχρι στιγμής. Τι είστε εσείς και όπου είστε εσείς, γιατί είστε εδώ. Οπότε, βρίσκουμε τα σχέδια του ξενοδοχείου και βουτάρουμε από αερόγω, ας πούμε. Γιατί να το κάνουμε αυτό για 10 χιλιάρικα, ξαναλέω. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και πολλά για το ρίσκο που παίρνουμε. Ωραία, θέλετε να πετάξουμε προς αυτό. Τι είναι διαστημικός σταθμός? Ξενοδοχείο, ναι. Διαστημικός σταθμός. Ξενοδοχείο, ξενοδοχείο, πλωτό ξενοδοχείο, spaceship ξενοδοχείο. Ωραία. Θέλετε να πετάξουμε προς τα εκεί και να ανοιχνεύσουμε, έχει κάποιο stealth το πλοίο, κάποιο cloak, κάτι. Και να δούμε αν μπορούμε να μαζέψουμε κάποια πληροφορία από πιο κοντά. Ξέρω εγώ, αν μπορούμε να χακάρουμε τα συστήματά τους ή αν όντως περάσει κάποιο μεταγωγικό κοντά μας και μπορέσουμε να την πέσουμε. Ωραία. Γίνεται και αυτό. Το upgrade πόσο κοστίζει, το stealth? Το σκάφος. Έχει stealth από μόνο του, αλλά κρατάει 10 λεπτά. Αν θες να το κάνεις, ξέρω εγώ, μισή ώρα, είναι κανένα 20 σίγουρα. Ναι, το upgrade. Το καλό που έχει το σκάφος αυτό είναι σε αντίθεση με το προηγούμενό σας ότι μπορείς να κάνεις jumps. Ναι, πιο γρήγορα. Αρκεί να μην έχεις κάποιον γύρω σου ένα χιλιόμετρο, ενώ το προηγούμενο ήταν 5 χιλιόμετρα. Άρα... Αλλά μπορεί να πάρει δύο, να κάνει δύο jumps απάνω τα. Δεν μπορεί μετά, θέλει μία ώρα cooldown. Ενώ το προηγούμενο θέλει μπορείς να κάνει παραπάνω jumps. Απλά μπορείς να το. Όταν σε κυνηγάνε, αν αποκτήσεις ένα χιλιόμετρο απόσταση, μπορείς να κάνει jump. Ναι. Κατάλαβα τι λες. Να πω μια χαζή ιδέα. Έτσι. Άμα πάνε οι εσείς που είστε εξωγήινοι στο πάρτι. Και εμάς μας εμφανίσατε κάπως μασκαρεμένους, όπως είχαμε μπει σε αυτόν τον ανώμαλο και ήμασταν σαν sex slaves. Παίζει. Το πρόβλημα που παίρνει είναι ότι δεν έχουμε προσκλήσεις, αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία, σε περίπτωση που βρούμε. Άρα ψάχνουμε. Άμα γίνεται αυτό... Καλό θα ήταν. Το γίνεται σχετικό, εντάξει. Την προηγούμενη φορά ψηλό έπιασε. Τώρα μπορεί και να πιάσει, μπορεί και να μην πιάσει. Ξέρετε τι θα σα πει. Σπύρο, δεν τα έσαι ένα όμω. Α, όχι μαζί μα, εντάξει. Όχι, εννοώ ότι ναι, η άποψή σου δεν βαραίνει. Ρωτάω του εξωγήινου κατά βάση. Τι θα σα πει. Να βρούμε τέτοιο. Όχι, ξέρουν λίγο καλύτερα, ρε φίλε. Ναι, 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 όχι, ναι, φάση, εντάξει. Κοπλέ. Τους προβλημάτισα, είναι. Ναι, ναι, λίγο. Κάτσε λίγο. Δηλαδή να βρούμε, πώς το λένε, στολές, change server, ας πούμε, και τέτοια. Ότι τίποτα, ναι. Θα αλλάξουμε το appearance, ας πούμε. Ναι. Για να είμαστε κάτι σαν σκλάβοι, αν επιτρέπονται οι σκλάβοι, δεν ξέρω, εκεί πέρα ή... Ότι γκάρες δεν επιτρέπονται. Έτσι είπανε, ε. Ναι, τέλος, ναι. Ναι, τέλος πάντων και να μην πολύ μιλάμε, ρε παιδί. Μόνο στα δωμάτια επιτρέπονται. Α. Οπότε... Στα δωμάτια, ναι, αλλά άμα μπεις, μπορείς να έχεις και να μας αφήσουν μέσα στα δωμάτια ή πρέπει να είναι από πριν. Να μπούμε και να σας αφήσουμε στα δωμάτια. Έτσι. Και, πώς το λένε, γίνεται με συνοδεία των πράγμα των άλλων. Γιατί όχι. Και τι νόημα έχει μετά να σταυλά στο δωμάτιο. Ναι.
Θα βρούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Βρες το πρωτούμε στο δωμάτιο. Θα το σπάσουμε ρε φίλε, τι θα κάνουμε και θα πάμε κάτω να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας. Δεν έχει δει ταινίες με πάρτι, όλοι κάθονται στη θέση τους. Ναι, αλλά είναι όλοι άνθρωποι, δεν είναι μισή άνθρωποι, μισή πεταλούδες, μισή... Ακόμα και πολλές χαμούλες θα γίνει. Ωραία. Να ψάξουμε στο ίντερνετ τον σχεδιαστή του ξενοδοχείου. Για να βρούμε τα στοιχεία, το χάρτη του ξενοδοχείου. Όμως μπορεί κάποιος να το παίρνει. Ναι. Τι λέμε. Ναι. Ρίξτε ένα... Κομπιούτικ. Μπορώ να το βρίσκω. Το ρίξω εγώ. Κάποιος. Ρίξε. Άμα θες για το γιώθρα, να σας βοηθήσει. Τώρα, έχεις κατόχερη. Μπράβο. Τι έχεις πάρει, ρε. Στον ακροπάτη. Τι έχεις για τώρα, πω, 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 πω. Δίνει πάνω τα σάκη. Δύο σαξές. Βρίσκεται τον σχεδιαστή, ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και τρία χρόνια, αλλά δεν βρίσκεται τα σχέδια. Πάνω είναι ο Κρίτικαλ Φέιλιος. Α, εντάξει, δεν πειράζει τώρα αυτό. Έχει χαλάσει την τρέλα, παιδιά. Ναι. Έχει, θα το κάνουμε αλλιώς. Έχει πεθάνει εδώ και τρία χρόνια και ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν απομονωμένο. Άνθρωπο. Ήταν. Όν το οποίο ήταν απομονωμένο και δεν είχε επαφή με κανέναν. Οπότε, αν δεν βρει τα σχέδια, δεν ξέρει κανένας άλλος από τον κύκλο του ποια είναι τα σχέδια. Οπότε, δύσκολο. Η εταιρεία που ναυπήγησε το πλοίο. Και να την κλέψουμε. Η εταιρεία που ναυπήγησε το πλοίο. Δεν μπόρεσε να τη βρει. Οπότε, πού μένουμε. Μισό λεπτό, τέτοιος δεν μεταμορφώνεται σε μορφές, ο Σλότης, ο Ισιος Σλότης, που λέγεται. Ο Γιώθρα. Ο Γιώθρα. Ναι. Γιατί, πώς το σκέφτεσαι. Το σκέφτομαι ότι, αν μπορούσαμε να τσιμπήσουμε μια πρόσκληση κάποιου, αυτός μπορεί να μπει μέσα μεταμορφωμένος στη μορφή αυτού του κάποιου. Ή τέλος πάντων, άμα μάθουμε κάποιον. Ή... Όχι αυτό, συγγνώμη. Αν καταφέρουμε και τσιμπήσουμε κάποιον που ξέρουμε ότι είναι μέσα στο event, γιατί έχει άδεια μέσα στο event, μπράβο, σωματοφύλακα, εμπορευματοποιό, οτιδήποτε ξέρω εγώ τη κατά, μπορεί να έχει δικαίωμα να μπει εκεί πέρα μέσα, προσωπικό του ξενοδοχείου, οτιδήποτε. Ο Σλότη μπορεί να. Όχι, όμως, μόνος μου δεν μπαίνω μέσα, λέει. Έπασα και με δει τώρα. Τι μόνος με εσύ θα πει. Θα μπει με. Όχι, άλλο θέλω να πρέπει. Να μπει αυτό. Να μπει. Όλο μαγκέ σου λέει, αλλά. Μισό, περίμενε. Να έχουμε τον inside man για να μπορέσουμε να πούμε οι υπόλοιποι. Τι? Για να έχουμε τον inside man για να μπορέσουμε να πούμε οι υπόλοιποι με κάποιον τρόπο. Μπορώ να το παίξω κάπως, αλλά δεν θα μπω μόνος μου μέσα. Κάτι δεν σου πούμε να κάνεις όλη την αποστολή μόνος σου, προφανώς. Κοιτάμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση τώρα μέσα. Αυτό τι λέμε. Το έχω. Αν βρείτε κάποιον καλεσμένο, μπορώ να πάρω τη μορφή του. Αυτό θα κάνουμε. Θα τζαρτζάρουμε σε. Όχι, το έχω. Λοιπόν. Δεν συνδυαζόμαστε. Δεν θα ρηψοκινδυνεύσει την πάρτι μας, φίλε. Το βρήκα. Εντάξει, σου λέει όλοι μαζί είμαστε, αλλά θα να ρηψοκινδυνεύσουμε όλοι μαζί, όχι μόνος μου. Δε αυτό, ναι, δε, θα σίγουρα, βρούμε σκαφάκι και θα πάρουμε τον το τέτοιο. Θα πάρουμε το σώμα του καλεσμένου, θα πορευτούμε έτσι μέσα και από μέσα στη συμπράβη θα βρείτε ας πούμε, τον τρόπο μέσα τους αγωγούς και σε αυτά. Και θα είμαστε στην επικοινωνία. Τι λέτε. Εγώ μπαίνω και σαν σκλάβος μέσα για να έχουμε και έναν μέσα, μου θέλετε. Ωραία. Οπότε, μέσα, ναι ρε παιδί μου, απλά πρέπει να βρούμε κάποιον. Οπότε, πάμε και ψάχνουμε γύρω-γύρω, ας πούμε, από το τέλειο του event, καλεσμένους που θα έρθουν, θα πάνε εκεί. Και τους κάνουμε ό,τι κάνει το σκάφος, ό,τι πρωτοφτιάχτηκε το σκάφος για να κάνει. Πειρατεία. Δεν μπορείσατε πάντως να βρείτε λίστα καλεσμένων μέχρι τώρα. Mm. Θα πρέπει να πληρώσετε κάποια για να βρείτε. Δοκίμαστε δηλαδή ο Γιώθρα και σας είπε ότι δεν μπορείς να βρει. Να ρωτήσω κάτι. Εγκυκλοπαιδικά, αυτός ο... Τι είναι, που είναι το πλωτό ξενοδοχείο τέλος πάντων. Έχει μένει κόσμος έξω από αυτό. Υπάρχει όχι. Κάτι σαν εργατικές κατοικίες. Όχι, όχι. Αυτό κινείται. Είναι σκάφος. Σκάφος ξενοδοχείο. Α, δεν μπορώ. Θα πιάσεις. Sorry. Γιώργο. Τελικά πιο πολλά θα δώσουμε παρά θα βγάλουμε αυτή την ιστορία.
Ναι, από εγώ το είπα από την αρχή ότι δεν αξίζει και διαφωνώ, αλλά δεν σε ακούγομαι. Εγώ το κάνω για την περιπέτεια, φίλε, για τα λεφτά. Μπράβο, ρε φίλε, νάτος. Ναι, μα αλλά μπορούμε να βρούμε κάποια άλλη περιπέτεια που θα αξίζει κιόλας όμως. Δεν σου πάει να καθόμαστε σπίτια μας. Θα βρούμε καλύτερη τέτοια. Θα βρούμε περισσότερες πληροφορίες εκεί μέσα. Από τα κεφάλια που βρίσκονται. Άκου που σου λέω. Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ έχω πιστεί για να σας είμαι ειλικρινής. Ότι είναι το σωστό βήμα να πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμείς τώρα με δώσεις από ένα χιλιάρικο, ρε φίλε, άμα είναι για τα λεφτά το θέμα. Για να πάρουμε καραμέλες. Δεν ήταν αυτά, ρε φίλε. Πάρε μια τηλεόραση. Ωραία. Πώς θα μπεις εκεί μέσα είναι το θέμα. Και πίσω του για τηλεόραση. Και 20 χιλιάρικα στο σκάφο θα δώσουμε. Για upgrade. Κλόβ. Αφού είμαι με 10. Δεν είναι καραμέλες. Δεν είναι, αλλά η αμοιβή είναι 10. Ε? Η αμοιβή είπες είναι 10. Εγώ θα σου δώσω 20. Θα τα γεννήσεις τα άλλα 10. Αφού υπάρχει, το κασέρι υπάρχει. Αν υπάρχει κασέρι, γιατί θέλουμε κι άλλο κασέρι. Και μόνο θέλεις βλέπω το γεράσιμο. Ερώτηση. Αυτό πόσο θα διαρκέσει? 3 μέρες. Σε 3 μέρες θα γίνει. Σε 3 μέρες ξεκινάει, πόσο θα διαρκέσει? Ένα 10ωρο η όλη φάση. Ωραία, και σε αυτό το επίσης. Περίμενε λίγο. Και σε αυτό το ένα 10ωρο, όπως λες, εμείς θα μπούμε μέσα, θα βρούμε πληροφορίες και θα κλέψουμε και το διαμάντι. Και θα φύγουμε σόι. Άνετα. Και κάτι ακόμα, φίλε. Θα δείτε από κοντά την καταστροφή ενός ήλιου, από μαύρη τρύπα. Νομίζω αυτό είναι το πιο δυνατό σου επιχείρημα μέχρι τώρα. Έπρεπε να μιλήσω. Έβγαλα. Βαλέ, έβγαλα. Παπά, έβγαλα. Εντάξει, ο Νάσο τον έχω τελευταίο. Τι γίνεται την ώρα εκείνη? Έτσι, παιδιά. Ακούω. Εγώ δεν αξίζει. Καλύτερα θα ήταν να βρούμε κάποια άλλη δουλειά. Ωραία, ακούω τους υπόλοιπους μετά στο Γιώργο. Να προτείνω κάτι άλλο. Έχουμε μία μέρα για να φτιαχτεί το σκάφος, ωραία. Ναι. Για μία μέρα είμαστε εδώ πέρα καθυλωμένοι. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 2 πράγματα. Η μισή να ψάχνουμε παραπάνω πληροφορίες για το μέρος εκείνο, αν αποφασίσουμε να πάμε. Και η άλλη μισή να βρούμε το κάτι καλύτερο του Γιώργου. Και να αποφασίσουμε στο τέλος της μίας ημέρας. Και εγώ θα πάω να σας φέρω έναν Ντάρθ, να τον ανακρίνουμε εδώ. Πάντα είναι μια πιθανότητα κι αυτό. Τι λέτε? Απλώς για να έχετε στο νου σας κάτι, γιατί νομίζω κάτι χάνεται. Είναι σαν να γεράσιμε, σαν να ψάχνεις να μάθεις, ξέρω εγώ, τι γίνεται μέσα στο Λευκό Οίκο και να πας να πάρεις, ξέρω εγώ, έναν τύπο από την Αφρική και να πεις τι γίνεται, παίρνουν, ναι. Αυτό που λέω εδώ και μισή ώρα πριν, ξέρω. Το έχω πει 15.000 φορές. Ναι, απλά δεν βλέπω ότι δεν περνάει το μήνυμα, γι' αυτό. Δεν πειράζει, μπορεί να κάνω τα μαγικά μου, δεν ξέρω. Μπορεί να είσαι. Καταρχάς δεν βλέπω να συμφωνούν, οπότε δεν θα το κάνουμε, οπότε εντάξει. Εντάξει. Με το ξενοδοχείο μέχρι στιγμής ούτε εγώ συμφωνώ, γιατί όντως δεν έχουμε κάποιο σχέδιο. Αν είχαμε κάποιο σχέδιο και ξέρουμε ότι ξέρεις κάτι, θα πάμε, θα πιάσουμε αυτόν, θα μπούμε μέσα και εκεί πέρα μέσα, ρε παιδί μου, θα κάνουμε κάποια πράγματα, ναι, θα ήμουν πιο πεισμένος, αλλά έτσι όπως είναι η φάση, ούτε εγώ είμαι πεισμένος για να πάμε εκεί πέρα. Okay. Και όντως, άμα είναι λίγα τα λεφτά, αν ήταν 100.000, ναι, ρε φίλε, να το ρισκάρω, να ρισκάρεις και το σκάφος, να ρισκάρεις πράγματα, αλλά 10.000. Τι λεφτά λέτε, ρε. Ένα κάνω πράγματα να τα που λέτε. Ρε φίλε, υποτίθεται ότι πας να κλέψεις το πιο πολύτιμο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο που με αυτό μπορείς να κάνεις 1.000 άλλα πράγματα, ξέρω εγώ. Δεν είναι το πιο πολύτιμο, είναι το. Το πιο πολύτιμο πράγμα πιο είναι πιο ένα πολύτιμο πετράδι. Ναι, το οποίο όμως μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα από ό,τι μας είπε με αυτό. Απλά μπορείς να κόψεις, είναι το πιο πυκνό, πώς το λένε, μέταλλο στον κόσμο. Αυτό, ναι, κόβει τους πάντες. Μπορείς να το κάνεις όπλο αυτό το πράγμα και να το κόψεις πιο ένα σκάφος στη μέση. Πιο πυκνό, ορυκτό έχει μέταλλο. Καλά, ένα σκάφος στη μέση με 2 εκατοστά διάμετρο αντικείμενο, λίγο δύσκολο, αλλά ναι. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ναι, ότι είναι αρκετά σημαντικό. Ξάλια και υπομονή. Ναι, με σάλια και υπομονή γίνεται. Για όνομα. Θα σου πω ότι είναι σημαντικό, ρε παιδί μου. Τώρα για 10.000, ξέρω εγώ. Για όνομα, λέει. Πάμε, ρε. Εσύ αρκεστε
Υπομονή. Πάμε, πάμε μέσα. Ντου, φύγαμε, φύγαμε. Πού μέσα. Μετά από μια μέρα λοιπόν, για να τους ξεσκαλώσω εγκεφαλικά, παίρνουμε το σκάφο και φεύγουμε. Και πάμε να κάνουμε περίπολο γύρω-γύρω από το τέτοιο, το ξενοδοχείο. Το σκάφο θέλει μια μέρα να φτιαχτεί, είπαμε. Έχει περάσει μέρα. Α, έχει περάσει μέρα, την πέρασες, μάλιστα. Δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε κάτι αυτή τη μέρα ή την περνάς. Γι' αυτό, όχι, δεν θα κάνουν κάτι, γι' αυτό. Εκτός κι αν θέλει ο Γεράσιμος να περάσει καλά το βράδυ. Μόνο με λεφτά. Περάσει καλά και τσέπη μας. Μόνο με λεφτά, φίλε. Όχι, εσύ να επιλέξεις να κάνεις κάτι. Πανώ. Ιδέα, ιδέα. Αυτό το ξενοδοχείο είναι τέτοιο, είναι... συγγνώμη, είναι γνωστό φέρετρο. Φέρετρο λέω. Θέρετρο. Φέρετρο για μας θα γίνει. Αυτό το ξενοδοχείο που πάνε πλούσιοι και τα λοιπά και περνάνε καλά και κουστάρουν και κάνουν κουρασιές και τέτοια. Ναι. Θέλω να ψάξω και να ζητήσω και τη βοήθεια του Κουαρό, όπως λέει το παπάρα ο δικός μας. Αν υπάρχει πιθανότητα αυτό το πράγμα να το έχουν κάνει σε VR, ώστε να ζήσουν τη μαγεία και οι απλοί πολίτες που δεν έχουν τα λεφτά. Και όχι μόνο αυτό, μπορούμε να ψάξουμε στα social media διασύμων, να δούμε αν έχουν χρησιμοποιήσει hashtag αυτό το ξενοδοχείο και μπορούμε να βρούμε φωτογραφίες εσωτερικού χώρου. Περιορισμένες βέβαια, αλλά θα μας δώσει, είναι συν ένα από αυτό που ήδη έχουμε. Γιατί να μην μπούμε να δούμε κάποιον που θα έχει βάλει στο προσωπικό του προφίλ ότι θα πάει σε αυτή την εκδήλωση. Και αυτό, και αυτό είναι καλή ιδέα. Αυτό είναι καλή ιδέα. Αυτό είναι αρκετά καλή ιδέα. Να ψάξουμε τους 10-15 πιο διάσημους στο... Ένα-ένα. Ναι. Πείτε μου τι κάνετε. Ένα-ένα. Όχι τι θέλετε να κάνετε, τι κάνετε πείτε μου. Ωραία. Λέω στον άλλον, το πάω από το πέρα, λέω ψάξει λέω, αν υπάρχει κάποιο VR που να έχει την κάτωψη του κτηρίου μέσα. Και αυτά, σαν ταξίδι να ψυχήσει και το φτωχό. Σε ποιον το λες αυτό? Στον αυτό που ξέρω που λέγεις μέσα στο σκάφο, στον... Κουάρθο, ναι, όχι, σου λέει Κουάρθο. Ότι πριν που έψαχνα τα σχέδια δεν το βρήκα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι, έψαχνα γιατί... σχέδια, αλλά μήπως υπάρχει σε VR κάτι. Κάποιοι προφανώς σου λέει δεν υπάρχει, γιατί είναι τέτοιο για υψηλούς καλεσμένους σου λέει. Προφανώς και υπάρχει ασφάλεια εκεί μέσα. Δεν μπορεί ο καθένας να δείτε τα σχέδια. Όχι τα σχέδια, δεν θέλω σχέδια. Αν υπάρχει VR... Το VR το ίδιο πράγμα είναι, σου λέει. 3D σχέδια είναι, τι είναι. Δεν είναι ακριβώς, εντάξει. Σου δείχνουν αυτά που θέλουν να σου δείξουν, δεν σα δείχνουν όλοι. Δεν βρίσκα, πάμε. Οι άλλες. Όχι, μια έρευνα σε social media διασύμων που έχουν χρησιμοποιήσει το hashtag αυτού του ξενοδοχείου. Ξεστή ώρα περνάμε Μύκονος, φρρρρρρρρ και τέτοια. Ρίξε. Θέλω να το ρίξει κάποιος άλλος, σας παρακαλώ. 5DX, ο οποίος θέλει. Τίποτα, τελείξε. Αυτό έχουμε κομπιούτερ, ωραία. Βρίσκεις πράγματι κάποιες φωτογραφίες από το παρελθόν και τα λοιπά. Βλέπεις κάποια σημεία. Φαίνεται ότι αυτό που ανακαλύπτεις με τα τρία success, ότι υπάρχει ένα μεγάλο hall στη μέση, διεπίπεδο, που πάνω έχει μεγάλη τζαμαρία για να μπορείς να βλέπεις έξω και από κάτω υπάρχει ένα μεγάλο εστιατόριο. Οι περισσότερες φωτογραφίες που βλέπεις είναι από εκεί. Τι? Αυτό δεν είναι 5DX πάντως. 2, 3, 4, 5. Έχει δίκιο. Ναι. Αμήν. Μα και πριν. Ξαναρίχτε. Ξαναρίχτε, δεν πειράζει. Τα έχω μια άλλη στις πλήρες και γι' αυτό τώρα ξέρεις. Ξαναρίχτε. Άσε τις κλεψιές τώρα. Ναι, άμα δεις και εδώ πάνω έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Ωραία, 4 success. Πάρ' τα. Ωραία. Εκτός από αυτό λοιπόν. Δεν μου άρεσε βέβαια το σχολείο στο πάνω. Όχι, όχι, στη γεράσου με το σχόλιο, δεν έδωσε την τέλη. Πάρα γεράσουμε. Αυτά που σε βοήθησαν, ε. Θα μπορούσε να λέει πολύ κακά. Βρίσκεις, εκτός από τις περισσότερες φωτογραφίες που είναι εκεί μέσα ή σε κάτι υπερλούξ δωμάτια με σούπερ κρεβάτια κτλ. Βρίσκεις μία τραγουδίστρια, τη Γιάρθα, η οποία έχει υποστάρει τον εαυτό της πριν από κάποια... κάποιους αστρικούς κύκλους αρκετούς που ήταν εκεί πέρα και λέει ξανά ότι σε 50 αστρικούς κύκλους πάλι εκεί να βιώσουμε τη μοναδική εμπειρία. Ναι, αλλά ξέρετε, έχετε βρει έναν καλεσμένο που σήμερα πάει. Ναι. Τι Δίβα. Γιάθρανο. Ναι. Είναι πολύ διάσημη τραγουδίστρια, σου βάζω ένα τραγούδι της. Τέλεια.
Σας θυμίζει, στους ανθρώπους λίγο death metal, αλλά πιο μελωδικό. Την ακούτε, λέτε, έχω δει κάπως... Και σας λέω, είναι σκέτη ποίηση τα λόγια της και... Είναι ένας αιχμηρός σχολιασμός στην τωρινή πολιτική κατάσταση της γαλλικοαλεξιακής συμμαχίας γενικά. Είναι πολύ πολύ πολιτικοποιημένη. Ποια είναι η τωρινή πολιτική κατάσταση της γαλλικοαλεξιακής συμμαχίας? Μα από τους τύπους. Δεν μιλάω καρδιά μου. Ξέρετε, παιδί μου σχολιάζει τις δωροπλοκίες που μπορεί να συμβαίνουν από πίσω και... Και εσείς πρώτη φορά αριστερά, ε! Τώρα κάτι γίνονται. Ωραία. Άρα απαγάγουμε την πιο διάσημη τραγουδίστρια. Δεν νομίζω μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ή παίρνω τη μορφή της, λέει. Αυτό ναι. Ναι, αλλά δεν πρέπει να πάει αυτή εκεί. Ακριβώς. Και μοιάζουν και τα ονόματά μας, λέει. Εγώ είμαι ο Γιώθρα, αυτή είναι η Γιάθραν. Τραγουδάς τέλειο, ωραία. Εντάξει, θα... θα βρούμε κάποιο λόγο για να μην. Βέβαια, έχει μια λογική το σχέδιο. Γιατί αν μεταμορφωθεί την τύπησα, μπορεί να αποπλαγήσει τη μουχλα. Το αυτό. Το? Τον αυτόν που θέλουμε να τον κλέψουμε. Γιατί να αποπλανήσει, λοιπόν. Λοιπόν, θα την πάρω εγώ την πέτσα τη και θα το κάνω εγώ. Δεν είσαι τόσο ικανό. Ναι, εδώ τι να αποπλανήσω, σου λέει. Σου λέει ότι η φυλή αυτή απλά διασπάται, ξέρω εγώ. Όχι, να αποπλανήσεις, όχι με τον ερωτικό τρόπο, ρε φίλε, να τον αποπλανήσεις ότι είμαι διάσημη τραγουδίστρια και μου κίνησε το ενδιαφέρον και θα ήθελα να μιλήσω μαζί για διάφορα πράγματα. Α, οκ, οκ. Θα το κάνω εγώ, θα το κάνω εγώ. Πάμε. Για τραγούδα εσύ λίγο. Εσύ γιατί να σκοτήσεις, τύπησα. Θα το κάνω εγώ. Α, αφήστε το πάνω. Πάμε να τη βρούμε. Σε ποιο πλανήτη είναι αυτό? Αυτή τη στιγμή, ναι. Κάντε ένα computing check να δείτε που είναι η κατοικία της. Όχι, κοιτάζουμε και τη τελευταία της ανάρτηση στα social media, ρε παιδί μου, που να αν έχει κάποια φωτογραφία που ήταν ή που είναι. Ωραία. Ναι, με τα 4 αξίες που έχετε φέρει είναι ok. Βρίσκεται τον πλανήτη που είναι και βρίσκεται και ότι μένει σε ένα πανάκριβο σπίτι λίγο έξω από την... Από το σημείο που κατοικούν οι περισσότεροι. Ναι. Πάνω σε μια λίμνη, είναι ένα απλωτό σπίτι. Το τελευταίο της post από πού ήταν, μπορούμε να... υπάρχει... Από εκεί. Α, κάνει από το Instagram ανεβάζει τις ποιητής. Ναι, σας δείχνει ουσιαστικά, έχει κάτι σαν μια τεράστια... Η λίμνη ουσιαστικά της ανήκει και τη βλέπετε να κολυμπάει στη λίμνη. Τέλεια. Μοιάζει κάπως έτσι αυτή, κάτσε να σας δείξω. Βάζει και μια φάλαιντα. Δεν μ' αρέσει. Τι λάς, ρε πειρετό, έχει. Ένα μ' αρέσει, φίλε. Τέλεια. Φύγαμε. Λοιπόν, μισό, τι, να πάμε να σκοτώσουμε την τύψη για να την πάρεις. Ναι. Δεν μπορώ άλλο. Τι απλό. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι εννοείς, τι. Πού κολλάς. Και θα μας μείνει και το σπίτι και η λίμνη. Θα ήταν πιο εύκολο να εμποδίσει την τύπησα να μην φύγει από το σπίτι της με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Και να μεταμορφωθεί ο τυπάς ο δικός μας και να μπούμε μέσα. Κοίτα. Παρά να πας να πας να εκείνη την έψη να τη σκοτώσεις με τους bodyguard που μπορεί να έχει εκεί πέρα και οτιδήποτε άλλο και να γίνει μαλακιά και να μας κυνηγάνε οι άπαντες επειδή σκοτώσαμε μια διάσημη τραγουδίστρια. Αυτές οι λεπτομέρειες. Η Τάιρα πέθανε. Για να είσαι αυτή τη στιγμή ζωντανός εδώ. Βλέπεις, δεν τα αναφέρω. Δεν το κάνω θέμα. Mm-hmm. Ή μου κολλάς τώρα εμένα για θέμα ηθικής. Για την μίξα εκεί πέρα, ας πούμε, τώρα που θα πάμε να την πάρουμε την πέτσα, ας πούμε, για να κάνουμε τη δουλειά μου. Όχι, γάμισε το θέμα της ηθικής. Δεν σου λέω θέμα ηθικής. Γάμισε το θέμα της ηθικής. Α. Σου φαίνεται πιο εύκολο να εισβάλλεις σε ένα πολυτελές σπίτι, σε ένα πλούσιο σπίτι που θα έχει μπράβου, θα έχει ασφάλεια, θα έχει οτιδήποτε. Να σκοτώσει μια τύπησα. Δεν είναι πολιτικός. Τώρα στο σπίτι της. Γιατί εμείς τέτοια σπίτια στη γη έχουμε 7.000 μπράβους γύρω-γύρω. Σίγουρα θα έχει τέτοιο, σίγουρα θα έχει ασφάλεια. Όπως δεν βλέπετε κάτι στις φωτογραφίες, αλλά σίγουρα θα έχει. Σπύρο, δεν καταλαβαίνεις κάτι όμως. Τι? Ότι τα πτώματα δεν μιλάνε.
Άντε κι όλους πέρα. Φίλε, κουράστηκα πραγματικά. Κάντε το γουστάρτε, ρε. Αν εμείς την πιάσουμε, κάτσε να σου πω την άποψή μου. Αν εμείς την πιάσουμε χάλα και τη βάλουμε μέσα στο σπίτι και την κρατήσουμε στο σπίτι για τον οποιοδήποτε λόγο, μετά, όταν θα την ελευθερώσουμε κάποια στιγμή και δεν την έχουμε κατοικίδια για πάντα, αυτή μπορεί να μιλήσει, να πει το οτιδήποτε. Λάθος. Δεν σου είπα να την πιάσεις, να τη φυλακίσεις. Και τι θα τη πούμε, ξέρεις τι, μην πας στο πάρτι, κάτσε ρε σπίτι. Όχι, αυτό σου λέω, ότι δεν ξέρω προφανώς πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να την εμποδίσουμε να πάει. Δεν είπα να εμπλεχτούμε άμεσα. Αλλά σας φαίνεται πιο λογικό το να πάμε σπίτι της, να δημιουργήσουμε φασαρία, να τη σκοτώσουμε, να τη πάρουμε το σώμα και να πάμε σε ένα event. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Σπύρο. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Σπύρο. Oh my god. Ειλικρινά, πώς έχετε επιβιώσει στο γαλαξία με αυτές τις πειρατικές συνθήκες τις λογικές? Πάμε σκοτώνουμε, παίρνουμε το σώμα, φεύγουμε. Πάνω, εγώ αρχίζω και σκέφτομαι ότι αυτοί οι πειρατές είναι πολύ λούγκρες εδώ που έχουμε μπλέξει. Μπράβο ρε, το ίδιο πράγμα σκέφτομαι κι εγώ. Κι εγώ. Είπανε μόνο παγωτά από παιδάκια. Και δίνουν τα λεφτά πίσω σε απαγωγή. Το κάνανε κι αυτό. Και εγώ θέλετε να σας δώσω τη λύση χτες. Η λύση. Δώσε σήμερα. Ωραία. Ο Γιόρθαν λοιπόν μεταμορφώθηκε σε άνθρωπο έχοντας δει τρεις διαφορετικούς ανθρώπους από φωτογραφίες. Προφανώς μπορεί να μεταμορφωθεί στην τραγουδίστρια χωρίς καν να πάμε εκεί. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μα σα το είπα ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Γιώργο, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην πάει κανονική τραγουδίστρια εκεί. Αυτό ακριβώς. Κάτσε λίγο, αν πάμε νωρίτερα εκεί, σαν την τραγουδίστρια, τι μας πειράζει? Έχει καλωσμένο πρόγραμμα ρε, για να βγει. Ναι, άλλο λέω, θα πάμε νωρίτερα. Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα πάει. Ναι. Μπορεί να είναι δύο μέρες πριν αυτή. Και αν εμφανιστεί μετά αυτή, τι θα γίνει? Καταρχήν δεν ξέρω αν ο στόχος ο δικός μας είναι ακόμα εκεί, αν έχει πάει. Θα πούμε ότι είναι ο double της, παιδί μου, πώς να ναι. αυτό θα ήταν μια καλή ιδέα, να σου πούμε ότι είστε η ασφάλεια. Είμαστε η ασφάλεια της τύπησας και αυτή είναι η σωσία της, η οποία ήρθε νωρίτερα. Ναι. Αυτό είναι μια καλή ιδέα, ναι, πάσουν. Η συγκεκριμένη. Και όταν έρθει, και θα πει δεν έχω μπράβους. Τι? Και όταν έρθει πραγματική θα πει δεν έχω μπράβους. Ποιοι ήταν αυτοί? Μπράβο. Μα αφού έχει μπράβους. Μπράβο, μπράβο. Θα έχει σίγουρα μπράβο. Λοιπόν, βουρ για το σπίτι. Τι διαφωνώ. Βουρ για το σπίτι της πριγκίπισσας. Αφού δεν θέλουν οι άλλοι ρε φίλε. Δεν θέλετε, με τίποτα κανένας. Όχι. Όχι ρε φίλε. Πρώτον, πόσο θέλουμε να πάμε σπίτι της? Πόσο θέλουμε? Είναι, ξέρω εγώ, 5 ώρες. Α, εγκαθιστούμε το... Κάτσε ρε. Ιδέα, μισό λεπτό, συγγνώμη, μισό λεπτό, ιδέα. Περίμενε, πριν προχωρήσουμε, το βασικό πράγμα. Το τσιπάκι και η μνήμη του Κυριάγκο, πού είναι, να αντικαταστήσεις στο σκάφος αυτό? Είναι αποθηκευμένη στο Galaxy Net, οπότε μπορείς απλά να το κατεβάσεις. Το κάνω download, στο σκάφος. Το επιτρέπετε? Έχουμε εμείς AI. Όχι, όχι, δεν έχετε, σας λείπει. Πα, μπόνους φίλα, το τίποτα, δώρο, πάρτο. Έτσι, στο πιάτο. Θα πρέπει να κάνουμε boat με τους άλλους. Τι? Λέω, συνεννοώ με τους δικούς μου λίγο να δούμε ποια είναι η άποψή τους, παιδί μου. Ναι. Αλλά μέσα σου θες να ξανακούσεις τον Κυριάκο. Καλά, ναι. Οι άλλοι σου λένε ότι αν τους εμπιστεύεσαι και το AI τους λογικά θα είναι εμπιστοσύνη. Ναι. Το επιτρέπουμε. Δεν άλλο, Κυριάκος. Απλά σου λέει ο τέτοιος, ο Γιώθρα τη ζήτησε να έχεις και εσύ πλήρη. Ναι, όχι, να το και απ' όλα για να μπορούμε να το κάνουμε uninstall όποτε θέλουμε. Ωραία. Τους δίνεις, υποθέτω, Αποστόλη. Ναι, download kyriakos.org. Ωραία. Org. Org. Ναι, τελεία org. Και download Κυριάκος. Κυριάγκος level 1.org.
Ωραία, το πέρασα και στο σκάφος για να το βλέπετε. Τον ακούτε, ξέρω εγώ. Τώρα πες πίσω τι έλεγες. Ακούτε ένα. Τι έγινε όλα καλά. Πού είσαι, ρε φίλε. Πού είσαι. Κυριακό, παραλίγο να πληρώσουμε πλέον. Λέει, έβλεπα επικές μάχες με τους στρατιώτες μου. Τι έγινε, εσείς τι κάνετε. Κυριάκο, έχεις καινούριο σπίτι. Ναι, το νιώθω. Αχ, ωραίο σώμα. Πιο ευέλικτο από το προηγούμενο. Όχι τόσο ανθεκτικό βέβαια, αλλά τι να κάνεις. Λέει, μπορείτε σας παρακαλώ και βλέπετε μια κάμερα κινείται. Να κοιτάξετε λίγο την κάμερα η καινούργη, να σας σκανάρω, να καταλάβω ποιοι είστε. Και να πείτε το όνομά σας δυνάμει. Ναι. Κάποια λύπη. Το κάνετε, σας καταχωρεί. Ναι. Ποια λύπη, η Τάιρα λες, ε. Ναι. Τι έγινε στην Τάιρα. Τελείωσε το live spawn. Α, κρίμα λέει. Ωραία, σκανάρουμε τους υπόλοιπους. Ωραία. Και βάζω ως primary πιλότο τον δικό μου. Λέει, μήπως, επειδή με κάνατε reboot, μήπως θέλετε να αλλάξει τον χαρακτήρα μου, τον τρόπο με τον οποίο μιλάω, τη γλώσσα μου ή κάτι τέτοιο. Τι λέτε, ρε, σε περιμένουμε πώς και πώς. Όχι, όχι. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, μικρή μου ακόλουθη. Θα μπορούσα να μιλήσω σαν τον Κατέλη. Σαν τον? Κατέλη, τον Κατέλη. Anyway, λοιπόν, τελευταία ιδέα που έχω, δεν έχω άλλη. Να πάμε στην Τύπισσα με τον δικό μας τον φίλο, να μεταμορφωθεί στην εικόνα της και να της πούμε καλησπέρα. Ήρθαμε να ζητήσουμε δουλειά σωσίας. Για να μην γίνει καμιά μαλακία και σημαδέψουν εσένα, θα πηγαίνει πρώτα η σωσία σου μπροστά. Πώς σας φαίνεται αυτό. Και να ζητήσουμε δουλειά στην Τύπισσα. Διάσημο είναι, θα θέλει μπράβο, θα θέλει προστασία. Να πω εγώ κάτι πιο γενικό, το οποίο πιστεύω είναι δίκαιο για όλους. Εγώ γιατί κάτι μου λέει μέσα μου το ότι άμα πάμε στην Τύπισσα, η Τύπισσα δεν θα φύγει από το σπίτι της. Ναι, αυτό το φοβάμαι λίγο η αλήθεια. Να πω κάτι εγώ που μου φαίνεται πιο δίκαιο για όλους. Αφού συμφωνούμε ότι το Πετράδι, γενικά η αποστολή από θέμα χρημάτων δεν λέει και πολλά. Εσύ. Θέλετε να πάμε είτε να τρυπώσουμε, είτε στο άκυρο, είτε δεν ξέρω εγώ τι πώς, και να πάμε στο event απλά για να κόψουμε φάτσες και να βγάλουμε συμπεράσματα που λένε. Μ' αρέσει αμένα να μπούμε μέσα, γιατί να μου προσθέσουμε πάνω για το Πετράδι. Γιατί άλλο είναι να πας και να συζητήσεις και να φύγεις σαν κύριος και άλλο να φύγεις σαν κλέφτης. Μα δεν έχουν πρόσκληση ούτως ή άλλως. Αυτό λέμε, ότι για να πούμε μέσα κάτι μαλακιά θα πρέπει να κάνουμε. Ναι ρε παιδί μου, αλλά άλλο να μπεις μέσα και ξαφνικά από εκεί που είναι 100 άτομα να είναι 101 και απλά να τρως με τους άλλους και άλλο να κλέβεις και να κάνεις και να δείχνεις. Μπορείς να κινήσεις υποψίες, μπορεί κάποιος να σε δει, μπορεί 1000. Πώς θα μπεις μέσα. Στο να τρυπώσουμε. Αλλά σου λέω, είναι διαφορετικό το να πάει ένας τζαμπατζής σε ένα πάρτι και αλλιώς να πάει ένας κλέφτης σε ένα πάρτι. Εντάξει, ναι, αλλά δεν νομίζω σε αυτό σου. Δεν θα είναι εύκολο το να μπει εκεί πέρα σε αυτό. Εντάξει, και να μην μπούμε, θα μιλήσουμε έστω με τους πορτιέριδες, με κάποια. Δεν ξέρω. Εμένα η τελευταία πρότασή μου είναι αυτή. Να πάμε στην Τύπισσα να ζητήσουμε δουλειά σαν προστασία και να τη δείξουμε κιόλας ότι ξέρει κάτι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο του, ότι πα μπορεί να μεταποθεί σαν εσένα. Και να πηγαίνουμε εμείς μπροστά, τύπου Star Wars Amandala, που πήγες την πρώτα την ακολουθώ της, που ήταν και καλά στα βασίλισσα. Θα της πούμε ότι έχουμε πληροφορήσει ότι κάποιος θέλει να σε σκοτώσει, γι' αυτό. Ακόμα και αυτό ρε, όχι, κάτσε μην το γελάς, γιατί. Αλλά μπορεί να είμαστε εμείς, δεν ξέρω. Και μας λέει οπλισμένους, φουλ, σαν να στα κλείς. Φήμες λένε. Ρε φίλε, περίμενε, σου φαίνεται πιο λογικό να πάμε να τη σκοτώσουμε από το να πάμε να τη συζητήσουμε δουλειά. Και τι είστε πειρατές. Α, εντάξει, ελάτε, σας προσλαμβάνω. Όχι, είμαστε μισθοφόροι, παιδί μου. Ξέρουμε ότι θα πας σε ένα event. Και σκέψου μια τραγουδίστρια η οποία είναι διάσημη χρόνια. Πηγαίνει κάποιος οπλισμένος και της λέει κάποιος θέλει να σε σκοτώσει. Ναι. Και προσέλαβε με εσύ. Πόσες είναι οι πιθανότητες να γίνει. Όχι, ρε, εσύ. Πιο εύκολα θα παίρνει freelancers. Πιο εύκολα μπορεί να μας ακούσει αν της πούμε ότι έχουμε ένα γαμάτο τραγούδι για να τραγουδήσεις. Ναι. Όχι, λέτε. Και θα σου πει μετά το event όμως. Δεν θα σου πει τώρα. Εγώ παίρνω το κουμπούρι μαζί μου, να ξέρετε. Θα τη δώσω μια. Καλά, ήμουν σίγουρα. Δεν ξέρω, δεν έχω να τελειώσω, στέρεψα. Πρέπει όμως, επειδή σε 5 λεπτάκια θα κλείσουμε, να καταλήξετε κάπου να ξέρω τι θα κάνετε την επόμενη φορά.
Μήπως να κάνουμε την ιδέα του Γεράσιμου. Να πάμε απλά όσοι επισκέπτε στο ξενοδοχείο, γεια σας, έχετε δωμάτια. Και ό,τι πάρει να το πήρε, ρε φίλε. Αφού Sony και Dead πρέπει να πάμε εκεί πέρα. Έχει δωμάτια. Αυτό είναι, φαντάζομαι, είναι εύκολο το δωμάτιο. Θα πούμε στο site. Δεν το ξέρουμε. Θα το όχι, γνώσουμε. Είναι private event, σας το είπα από την αρχή αυτό. Ναι, αυτό. Ότι μπορούμε να πούμε στο site άνετα για να δούμε αν έχει δωμάτια να κλείσουμε. Είναι private event. Άρα δεν έχει τίποτα. Όχι, μόνο καλεσμένοι. How to find a Darthon. Κοινωνόγο. Πάμε ρε και σφάμε πόρτα σιγά πρώτη φορά θα είναι. Λοιπόν, πείτε θα κάνετε για να το κλείσουμε. Εγώ λέω να πάμε και ό,τι γίνει. Αφού δεν έχουμε και χρόνο. Ωραία, πετάμε τις ιδέες και το κλείνουμε. Λοιπόν, εγώ λέω πάμε να καθαρίσουμε όλο το mansion, να πάρουμε τη μορφή της και να ξεκινήσουμε για το ξενοδοχείο. Ένα. Έτσι θα μπορώ να έχω και πρόσβαση στο τέτοιο για να του κλέψω το μεταγείο. Το διαμάτι. Όμορφα, ήσυχα και ακούραστα. Μπορούμε να πάμε. Και εγώ πάλι λέω να μην πάμε καν. Και εγώ συμφωνώ στο να μην πάμε καν. Κοίταξε, εγώ δεν πρόκειται να σκοτώσω κάποια για 10 χιλιάρικα. Να ήταν 100, άνετα. Εντάξει. Δεν εξαρτάται η επιβίωσή μας, δεν θα μας βοηθήσει κάπως το τέτοιο. Να σκοτώσω απλά για να πάρω 10 χιλιάρικα, μπα. Στέλνω τον κεράσμο, τον γαμίσει πάλι το σαλικάρι μια ώρα και παίρνω 20. Την επόμενη φορά δεν θα πάρεις 20 φίλε, θα κρατήσεις και για μένα. Εντάξει. Την επόμενη. Λοιπόν, νομίζω θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Είναι αυτός που έχει το καλύτερο Ας μείνουμε σε αυτό το πλανήτη να κάνουμε εδώ πέρα ίσως λίγο παραπάνω έρευνα ή να δω αν δεν ξέρω, όπως υπάρχει κάποια καλύτερη αποστολή. Και θα πιάσουμε έναν Darthon. Υπάρχει πάντα αυτό το πρώτο σενάριο να ξέρεις. Θα σου πιάσουμε έναν Darthon, να έχεις την ελπέτση. Να είσαι καλά ρε Γιώργο. Πλησιάζει και τα γενέθλιά μου, οπότε. Σε εγώ συμφωνώ στο να ψάξουμε να βρούμε άλλη δουλειά. Λοιπόν. Άρα, καταλήγεται ότι δεν την κάνετε αυτή τη δουλειά, ή όχι. Κι εγώ, μα λένε όλοι έτσι, δεν θέλω. Είναι προς τα εκεί. Άρα είναι ρεψοκίνδυνη, είναι λίγα τα λεφτά, δεν έχουμε πολιτικία. Τι θα κάνετε. Τι σκέφτεστε να κάνετε για να ξέρω ρε παιδί μου τι, αν χρειάζεται να φτιάξω κάτι για την επόμενη φορά ή είναι έτοιμο όλα. Εγώ θα λέγω αυτό, να ψάξουμε να βρούμε πληροφορίες για τον Darthon, αν μπορούμε να βρούμε κάπως ή να ψάξουμε να βρούμε κάποια άλλη δουλειά. Ή αυτό, ή να ψάξουμε να βρούμε μια, δεν ξέρω, που εμφανίστηκαν Darthon στην τελευταία φορά. Αυτό που πρέπει να αποφασίσετε τώρα, το πιο σημαντικό που δεν το έχετε αποφασίσει ακόμα, θέλετε να βρείτε κάποιον Darthon για να βρείτε πληροφορίες ή θέλετε να μαζέψετε λεφτά. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσετε. Ναι, έχεις δίκιο. Νομίζω... Εμείς τα κάνουμε παράλληλα, ρε φίλε. Εδώ βλέπω δεν μπορείς να κάνετε ούτε το ένα από τα δύο αυτή τη στιγμή. Δεν συμφωνήσετε τίποτα. Αφού το πάρετε, αν συμφωνήσαμε να πάμε, θα ήταν σε τρεις μέρες. Οπότε θα είχαμε δύο μέρες να κάνουμε για λεφτά. Το αντίθετο. Θα μπορούσαμε να ψάχνουμε για Darthon σε αυτές τις δύο μέρες. Κοίταξε, εγώ από τη στιγμή που έχουμε ένα στάσ στα 20 χιλιάρικα θα έλεγα ας ψάξουμε για πληροφορίες. Δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό το budget που έχουμε. Και ό,τι ήθελε προκύψει. Και αν δούμε ότι δεν προχωράει ρε παιδί μου, πάμε, ψάχνουμε για δουλειά. Ναι, συμφωνώ. Μέσα. Ναι. Πού θα ψάξουμε οι πληροφορίες? Στο άλλο session, να αφήσουμε και το κοινό. Κοίτα, σε καταγωγή είμαστε, σε τέτοιο. Μπορούμε να ρωτήσουμε τριγύρω, ξέρω εγώ, φαντάζομαι. Θα μου πεις ποιον. Θα δω αν έχουμε και εμείς και καμιά έρθει εδώ. Δεν έχετε άλξει κάποια επαφή. Δεν θυμήθηκα, δεν έχω. Ερώτηση.
σημαντική. Προσέξτε τότε την ερώτηση που θα σας πω. Εμένα, προσωπικά, είχαν την επαφή μου από το Galaxy Net, η Darthons. Είχαν την προφίλ φώτο. Πες αυτό και το κλείνουμε, Σπύρο, ναι. Αν κάνω εγώ hashtag ότι θα πάω στον τάδε πλανήτη για να κάνω καλοπέραση σε εκείνο το σημείο. Είναι πυρδέ ο λογαριασμός. Υποτίθεται ότι είναι πυρδέ. Αλλά οι Darthons έχουν το λογαριασμό. Δεν παίζει να μας στήσουν παγίδα, αν ξέρουν που θα είμαστε. Σε τι γλώσσα θα τα γράψεις όμως. Για τους στήσουμε... Common, Galaxy Common. Θα τους στήσουμε εμείς παγίδα στην παγίδα. Μ' αρέσει. Ναι, γιατί σε εσάς είχαν φωτογραφίες από την ασφάλεια. Εμένα είχαν φωτογραφία από το Galaxy Net. Που σημαίνει ότι παρακολουθούν το Galaxy Net. Το δικό μου. Μπορεί να σε έχουν και φίλο. Μπορεί, δεν ξέρω, έχω κάνει accept friend request κανέναν. Και τώρα σου έρχεται ξαφνικά ότι πας ο οποίος σου κάνει πάντα like σε όλα τα βίντεο πρώτα. Σου στέλνει και σου λέει τι γαμάτος που είσαι, ο οποίος ποτέ δεν ήξερες. Η εικόνα του είναι γκρι προφίλ. Το ψήνεται, να δοκιμάσουμε αυτό. Να βρούμε ένα σημείο που το ξέρουν οι δικοί μας εδώ πέρα οι πειρατές. Καλό σημείο. Και να πάμε να στήσουμε μια τύπου παγίδα στην παγίδα. Αν γράψεις την Common, εγώ πιστεύω ότι θα το καταλάβουν. Όχι, στην Galaxy Common. Μην κάνετε τώρα το σχέδιο. Απλά πείτε τι. Αυτό θα έκανα. Αυτό είναι ο σκοπός σας, ξέρω εγώ. Να τους στήσετε παγίδα, τώρα το πώς θα τη στήσετε. Με ένα χαρτόνι και ένα ξύλο και να βάλουμε ένα βρίκελο από κάτω. Με τον Σπύρο. Ή λίγο τυράκι. Μόλις να βήξει, ο Σπύρος έτσι ένα χαρτόνι. Θα πω κάτι που δεν περίμενα να το πω ποτέ. Μ' αρέσει αυτή η ιδέα. Και εγώ ανατρισιάζω που ακούω τον Γιώργο να λέει ότι του αρέσει αυτή η ιδέα. Εντάξει, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εγώ φεύγω, παιδιά. Ό,τι συμφωνήσετε μαζί σας. Ναι, ναι, το λύγουμε εδώ. Ένα πράγμα πριν να φύγετε όλοι. Επειδή το άλλο που σου κούθαμε Θεσσαλονίκη, υπάρχει περίπτωση να παίξουμε ξέρω Πέμπτη βράδυ, μπορείτε? Ένα διωράκι. Τι, όταν λέμε βράδυ? Ξέρω εγώ. 10 με 12. Πέμπτη, ναι. Τι, πόσο έχει ο μήνας? 8 νομίζω, κάτσε λίγο. Και 9,5 8, ναι. Με 12 και λίγο πιο νωρίς να μετά, ναι. Ωραία, και 9,5. Όταν γυρίσω. 9,5 με 11,5 νομίζω. Ναι, ωραία, ωραία. Ας πούμε 9,5 με 11,5 και μόλις είμαι σπίτι, σας στέλνω. Εγώ δεν ξέρω. Είστε οκ? Okay? Ναι. Λογικά ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε. Ωραία. Άρα. Οπότε αυτά από εμάς θα τα πούμε στο επόμενο session, άρα αποφασίσουμε τελικά τι θα κάνουμε και θα τα πούμε. Bye bye. Yeah.